Ενώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Σιγοντούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δε πάει το παπάκι στη ποταμιά. Η παπαλαβρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δε βγάζω άχνα. Δέντρα χτίζω μεζονέτες. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι. Παίζω ατέλειωτο κουμπό ταξίδι. Έλληνας, λέω Έλληνας. Παρά την κουλουδιασμένη πια. Με ξύλο στην κοντούλα λεμονιά. Βάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στη ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Λάκι ξένο, πουλί χαμένο, τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Λάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα καταρχήν στα κατεχόμενα. Κατεχόμενα μένει λιόλουστα βέβαια σήμερα. Αυτό είναι ο πλούτος, δε παιδιά. Αυτό είναι ο πλούτος. Να βγεις λίγο έξω, να πιεις ένα καφεδάκι, ας πούμε, να δεις πέντε φίλους. Είμαστε στο διάλογο, να πούμε. Λοιπόν, έχω μια κάτι ιδέες τελευταία περίεργες. Δεν ξέρω πώς μου έχουν κάτσει, ας πούμε, στο μυαλό. Δηλαδή, με χρόνια τις έχω, αλλά τελευταία βγαίνουν πιο έντονα. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι σε αυτόν τον πλανήτη που έτυχε τώρα να ζούμε, ευτυχώς όχι για πολύ, δεν υπάρχει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ανιδιοτελής αγάπη. Μιλάμε γι' αυτό, λέμε φιλοσοφικά, ξέρω εγώ, ας πούμε. Τώρα μαθαίνουμε ότι υπάρχει, λέει, σε κάποιες άλλες διαστάσεις, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν μπορεί όμως, κάτι θα υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, δεν γίνεται, ας πούμε. Αφού δεν υπάρχει λοιπόν ανιδιοτελής αγάπη, κάτι άλλο υπάρχει. Το σκεφτόμουν λοιπόν, ταλαιπώρησα το μυαλό μου και μου ήρθε η έμπνευση ότι σε αυτόν τον πλανήτη, παιδιά, υπάρχει αυτό που λέμε ανιδιοτελής βλακεία. Μιλάμε για βλακεία όσοι θέλει ο καθένας, δηλαδή απλόχερα, χωρίς όριο. Πάρε βλακεία να έχει, no problem. Πόσοι θες, ρε παιδί μου, πόσοι αντέχεις. Και παραπάνω σου δεν εγώ ούτε φόκους ούτε δάνεια. Η βλακεία είναι το μόνο ελεύθερο πράγμα σε αυτόν τον πλανήτη. Και μπράβο στον πλανήτη, μπράβο και σε εμάς που επιτέλους δηλαδή έχουμε κάτι ελεύθερο. Δεν τα έχουμε όλα ελεύθερα, δεν έχουμε, ας πούμε, πνεύμα, δεν έχουμε, ξέρω εγώ,
ελευθερία, δεν έχουμε ισονομία, δεν έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε αγάπη. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πρωταθλητές βλακείας πανσυμπαντικά. Δεν θα πω εγώ σαν χώρα, στον πλανήτη. Πανσυμπαντικά σε όλο τον πλανήτη, δηλαδή σε όλο το σύμπαν. Νομίζω ότι στον πλανήτη, αν υπήρχε δηλαδή μια Ολυμπιάδα συμπαντική βλακείας, το πρώτο βραβείο νομίζω ότι θα το είχαμε καλύτερα. Θα μου πει τώρα πώ μου ήρθε τώρα αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω αν είδατε. Εκεί που μαζεύτηκαν χιλιάδες Ιταλοί, λέει, να ακούσουν αυτή τη σάβρα τον Πάπα. Επειδή λέει, κουράστηκε, λέει και παρετείται. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, παιδιά. Δηλαδή, αυτοί οι τύποι δεν είχαν ακούσει τίποτα για παιδεραστία, δηλαδή, ας πούμε, ότι κύμπησε στο Βατικανό και να ήταν κόλαση. Εδώ έχουν υποθεί μέχρι ότι σφάζανε παιδάκια και πήγαν το αίμα του, κάνανε τελετές, ας πούμε, περίεργες. Σκάνδαλα οικονομικά με τράπεζες, με χίλια δυο, ας πούμε. Και ξαφνικά πάνε να ακούσουν τον Πάπα. Δηλαδή, έλεος, δεν ξέρω τι να πω. Ανιδιοτελής βλακεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν ξέρω αν εσείς διαφωνείτε. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και ανιδιοτελής χαζομάρα, ας πούμε, μη βλακεία. Δεν ξέρω. Πάνω λοιπόν που σκεφτόμουν όλα αυτά, συνέβη και το εξής, ας πούμε. Ακούσαμε και τον Τζιμάκο στην αρχή να πω ότι είναι καλά. Έκανε τις εγχειρήσεις του και όλα αυτά. Λοιπόν, παρόλο δεν είναι τέλος καλά, ξεκίνησε και τις εμφανίσεις του. Εμείς πήγαμε όλοι, μαζευτήκαμε έτσι από το σταθμό και το Σάββατο πήγαμε και τον είδαμε. Οπότε ήταν και εκπληκτικός, παρότι φαίνεται ότι είναι ακόμα από την εγχείρηση και όλα αυτά. Προφανώς τώρα και με το μαγαζί τι συμβόλαια υπήρχαν και δεν μπορούσε να το πάει λίγο αργότερα και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να το κάνει το πρόγραμμα ενώ δεν είναι 100% υγιής. Παρ' όλα αυτά ήταν φοβερός, πεθάναμε στο γέλιο. Δεν είναι εκεί το θέμα μου όμως. Το θέμα μου είναι ότι ξαφνικά, ρε παιδί μου, αντιμετωπίζω μια απίστευτη βλακεία. Δηλαδή, λέω σε κάποιον τώρα, ξέρω εγώ, πήγα, λέω τον Τζίμι, ας πούμε. Και αρχίζει ο άλλος, μια μύρλα. Και τι να μας πει και αυτός, που τα έχει οικονομήσει και δεν ξέρω τι. Λες και τον έκλεψε. Λες και ήταν υπουργός, ας πούμε, και έκανε λαμογές, ας πούμε. Κάτσε, ρε μεγάλε. Ούτε σου επιβάλλει κανείς να πάει να δει κάποιον, ούτε τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τώρα. Τι χαζομάρα είναι αυτή. Και εγώ μου λέει ο άλλος, άμα είχα λεφτά, θα λέγα ότι θέλω. Κάτω, ρε μεγάλε. Ξεκίνα, γράψε. Αφού είναι εύκολο και δεν είναι τίποτα, πες και κάτω. Κάτσε σπιτάκι σου, γράψε 5 κείμενα και βγαίνει να τα πει να οικονομήσει, αφού είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, τι βλακία είναι αυτή. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Να μην πω άλλα, να μην πω άλλα. Θα αρχίσουμε τώρα και θα λέμε διάφορα. Εγώ λέω πάλι ότι ο Τζιμάκος ούτε Θεός είναι, ούτε τα πάντα τα κάνει σωστά, ούτε τίποτα. Αλλά έχει ένα καλό. Ότι από τότε που ξεκίνησε, λέει τα ίδια πράγματα. Το δικάσανε, το βάλανε φυλακή, δεν ξέρω τι κάνανε, όταν ήταν και δεν ήταν και τόσο γνωστός τότε. Λοιπόν, και δεν άλλαξε. Και στην ουσία σου έδειξε έναν δρόμο και σου λέει: μεγάλε, μα δεν φοβηθείς που θα σου την πέσει με τα λαμόγια, θα τα καταφέρεις. Φταίει αυτός τώρα, αν εσύ υποτάχθηκες σε ένα σύστημα, έγινες υπάλληλος, είσαι μίζερος και όλα αυτά. Φταίει αυτός. Τι να πω, τέλος πάντων, έλεος. Έλεος. Θα πούμε λοιπόν και άλλα μετά και για τον Τζιμάκο. Θα πούμε και για τον Στουρνάρα, ο οποίος έκανε και τη φοβερή δήλωση ότι έρχεται η ανάπτυξη, με τις νεκροφόρες. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ελευθερώθηκε το επάγγελμα του νεκροκουβαλετή και αυτό είναι, παιδιά, μεγάλο πράγμα με τις νεκροφόρες. Είναι αυτό που λέμε, θα μας πάνε τέσσερις. Τέλος πάντων, τι να πω. Θα ακούσουμε διάφορα σε αυτή τη χώρα ακόμα. Μπορώ να πούμε τα πολλά. Μπορώ να πούμε για τον Ιταλό, αυτόν τον τύπο, τον περίεργο, ας πούμε, που βγήκε και καλά έκανε ο άνθρωπος. Οι Ιταλοί μας ξεπεράσανε. Αν μη τι άλλο, κάνανε πράξη αυτό που λέει ο Κοντογιώργης σε εμάς, ότι στις εκλογές κάντε πλάκα. Κάντε πλάκα. Όχι δηλαδή ότι είναι πλάκα ο άνθρωπος. Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, πλάκα είναι να ψηφίσεις άλλους κομικούς, τύπου Άδωνη, Βορύδη κλπ. Αυτό είναι εδώ η μεγάλη κωμωδία. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για να μην το κουράζω το θέμα, επειδή τελευταία περνάω και εγώ τα υπαρξιακά μου και αναρωτιέμαι κάθε φορά που λέω να κάνουμε μια εκπομπή, δηλαδή έτσι να επικοινωνήσουμε, όσους δηλαδή τέλος πάντων ανέχεστε, λέω ρε, τι να πω να πούμε πάλι. Για δημοκρατία είπαμε, για ελευθερία είπαμε, μέχρι μεταφυσική είπαμε, μέχρι ό,τι θέλει κανείς, πάλι τα έγινα, λέμε. Να λέω πάλι για τον Στουρνάρα, ας πούμε, και να περνάω μιζέρια δηλαδή στον κόσμο, δηλαδή, δεν έχει τα δικά του. Να απασχολήσω το θέμα και έφαγα ένα φλάσμα από το πρωί και αποφάσισα να θα διαβάσω Πλάτωνα. Λοιπόν,
Μια εποχή που λέτε και εγώ, είχα φάει μια παιδεία έτσι με την αρχαία Ελλάδα και αγόραζα διάφορα βιβλία από ένα αριστοτέλεσμα, διάφορους. Μάλιστα είχα φάει και το κόλλημα. Δεν ήθελα τις νέες εκδόσεις αυτές τις που μπορεί κανείς να βρει στα δημοτική, τόσο πάνω στην κοθομιλουμένη κλπ. Μου άρεσαν τα παλιά, αυτά που ήταν το αρχαίο κείμενο, με το χοντρό εξώφυλλο, ξέρετε, το δέρμα κλπ. Πιο δύσκολα, γιατί ακόμα και η μετάφρασή του την καθαρεύουσα. Αλλά για κάποιο λόγο εγώ τα γούσταρα, ρε παιδί μου, έτσι. Τα γούσταρα δηλαδή, έτσι να τα βλέπει κανείς και να νιώθει ότι κάτι φοβερό είναι. Λοιπόν, μπορεί μια υποσυνείδητη, τέλος πάντων, πώς το πω, ένας υποσυνείδητος σεβασμός στους προγόνους μας. Και επειδή είμαστε όλοι Ελληνάρες, ξέρετε τα Ελληνάρες, φοβεροί τύποι, τα ξέρουμε όλα και διάφορα, την τύφλα μας ξέρουμε, τέλος πάντων, και επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς που ήταν πραγματικοί Έλληνες, εμείς είμαστε άλλο πράγμα, δεν ξέρω, είμαστε ραγιάδες, δεν ξέρω, κλόνοι, περίεργοι, κάποιο πείραμα, δεν ξέρω τι γίνεται, Τουρκόσπορ, δεν ξέρω τι είναι, πάντως Έλληνες δεν είμαστε. Λοιπόν, και εννοώ συλλογικά, δεν λέω για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μεμονωμένα να έχουν τέλος πάντων μια υψηλότερη δόνηση, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αποφάσισα να θα διαβάσω ορισμένα πράγματα. Στην αρχή, μάλιστα, σκέφτηκα να πάμε στα βαριά κατευθείαν και πήρα του Αριστοτέλη το Μετά τα Φυσικά. Αλλά δεν πάμε στα βαριά κατευθείαν τώρα. Ξέρω εγώ, άστο. Γιατί είναι και διάφοροι, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, οι οποίοι όλα αυτά είναι χαζομάρες, ας πούμε. Τώρα, γιατί στην αρχαία Ελλάδα ο Αριστοτέλης, όλοι αυτοί μιλήσανε για όλα αυτά. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης έχει πει και το εξής, ας πούμε. Όποιος πάει το μεταφυσικά θα το δει, ότι λέει το άριστο στη φύση είναι ο Θεός. Η μεταφυσική, λέει, ασχολείται με το Θείο. Άρα η μεταφυσική είναι ένα τέλειο των επιστημών. Αυτό τα λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος περίεργο, γιατί αυτός λέτε, παιδιά, δεν ήταν αυτός που ήταν, λέει, που βάλει τη λογική και έφερε τη λογική στον πλανήτη. Και αυτός τώρα ο τύπος μιλάει για τέτοια πράγματα. Περίεργο. Μετά είχαν κάτι ναούς, λέει, κάτι ναντία, κάτι περίεργα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπερδεύομαι κι εγώ, μπερδεύομαι, δεν ξέρω. Μάλλον χαζή ήταν αυτή, προφανώς. Το σκέφτηκα όμως και λέω, μην πάμε στα βαριά κατευθείαν. Άστο. Και αποφάσισα να ακούσουμε λίγο Πλάτωνα, στην ουσία δηλαδή Σοκράτη, γιατί ο Πλάτωνας απλά μεταφέρει τη διδασκαλία του Σοκράτη, έτσι. Λοιπόν, είναι καμιά 22 σελίδες αυτό που θα διαβάσω. Είναι στην ουσία διάλογος. Το έργο λέγεται Θεάγης περί σοφίας. Θα δούμε δηλαδή τι λέει ο Πλάτωνας, ο Σοκράτης μάλλον, περί σοφίας. Αλλά όχι ένα κείμενο, ξέρετε, φιλοσοφικό και τέτοια. Είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε τρία πρόσωπα. Στο Δημόδοκο, τον Σοκράτη και τον Θεάγη. Θα σας πω δηλαδή λίγο την ιστορία. Ο Θεάγης είναι ο γιος του Δημόδοκου και πάνε και βρίσκουν τον Σοκράτη να τους βοηθήσει, να βοηθήσουν τον γιο δηλαδή του Δημόδοκου, του Θεάγη, που θέλει να γίνει σοφός. Και υπάρχει ένας διάλογος εκεί πέρα. Λοιπόν, θα δείτε δηλαδή μία σκέψη τώρα, μία σκέψη, ένα τρόπο σκέψης του Σοκράτη, όπου εμείς καλό είναι πηδάμε από τα μπαλκόνια, που λέμε ότι σκεπτόμαστε κλπ. Μάλιστα, πρόσφατα διάβασα και μία έρευνα, λέει, που έκανε ένας επιστήμονας, ζούσε ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία, δεν ξέρω τώρα πού, και είπε ότι αν συναντούσαμε, λέει, έναν άνθρωπο από την αρχαία Αθήνα, θα ήταν πολύ πιο έξυπνος, λέει, από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε λύθοι, λέει. Όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή, το ανθρώπινο είδος, λέει, αποβλακώνεται. Δεν ξέρω, οι επιστήμονες τα λένε αυτά. Δεν ξέρω εγώ. Εμείς είμαστε Ελληνάρες, φοβεροί, τα ξέρουμε όλα. Ψηφίζουμε Σαμαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, οπότε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα μας βάλει ο Μένε. Και όταν επιστρέψουμε, θα σας διαβάσω αυτό το διάλογο μεταξύ του Δημόδοκου, του Σοκράτη και του Θεάγη. Και μετά, λέμε και καμιά χαζομάρα. Έτσι πιο ελαφριά, ας πούμε. Πάμε στα πιο δικά μας, στις τουρνάρες, ξέρετε τώρα, τέτοια πράγματα. Άντε, με λέει, πάμε ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Bottles, tomatoes and eggs.
psycho. Working for the family with the socialist ties and the anarchistic brothers with the stone and steely eyes. Just look at them decombine as they drive us to the war, 'cause they're afraid of missing the TV curtain call. Thank you.
motorcycle granny, motorcycle granny, motorcycle granny, motorcycle granny. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λέγαμε λοιπόν ότι θα διαβάσουμε ένα έργο, κάτι που είχε γράψει ο Πλάτωνας δηλαδή, ένα διάλογο ανάμεσα στο Σωκράτη, έναν πολίτη της αρχαίας Αθήνας στο Δημόδοκο και του γιου του Θεάγη, ο οποίος ήθελε να γίνει σοφός. Να πω τώρα εδώ ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι, τέλος πάντων, δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. By the way, αυτοί που ζήσανε σε αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος πριν μερικές χιλιάδες χρόνια, μάλλον ξέραν ότι εμείς είμαστε καραγκιόζηδες, δηλαδή είχαν μια ευρεία συνείδηση και σου λέει αυτοί δεν τους βλέπουν και πολύ καλά, ας πούμε. Οπότε κάτσε να γράψουμε, μπας και ξυπνήσουν καμιά μέρα, ξέρω εγώ, διαβάσουν, κλείσουν τηλεόραση, ανοίξουν κάποιο βιβλίο. Κάπως έτσι το δάνε, δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, μια και δεν ανοίγει κανείς, είναι κουραστικό ρε παιδί μου τώρα και αυτό το πράγμα δηλαδή. Τέλος πάντων, ας διαβάσω κάτι εγώ, ας το διάλειμμα να πούμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, από το να λέμε χαζομάρες για τον Ζουρνάρα και τον Βενιζέλο, πολύ καλύτερο είναι. Θα κάνουμε λοιπόν ένα ταξιδάκι, θα γυρίσουμε μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω, να δούμε πώς επικοινωνούσαν, ρε παιδί μου, εκείνοι οι άνθρωποι, οι οποίοι παρεπιπτόντως, για να μην νομίζετε, δεν ήταν και όλοι υψηλής, ας πούμε, έτσι, ευφυΐας και λοιπά. Αρκεί, ας πούμε, να καταλάβουμε ότι τους περισσότερους από αυτούς ή τους εξορίσανε ή τους βάλανε και για δηλητήριο, έτσι. Όλοι. Πυθαγόρες. Όλοι. Τι να συζητάμε τώρα, έτσι. Δεν τυχαίο εξάλλου η πορεία που πήρε ο πλανήτης. Λοιπόν, τι να κάνουμε, χάσανε. Δεν κερδίσανε αυτοί που είχαν το φως, κερδίσανε οι άλλοι που είχαν το σκοτάδι. Λοιπόν, πάμε. Να πω καταρχήν πριν ξεκινήσω ότι επειδή είναι σε μια γλώσσα που δεν την πολύ μιλάμε. Εμείς, έτσι, είναι λίγο δεν είναι αρχαία ελληνικά, είναι καθαρέγουσα η μετάφραση. Αλλά πολύ κατανοητό, θα δείτε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά μπορεί εγώ να κάνω κανένα λάθος, γιατί δεν έχουμε μάθει να μιλάμε αυτή τη γλώσσα, οπότε λίγο επί οίκια, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάει ο Δημόδικος και βρίσκει τον Σωκράτη και του λέει: «Θα επιθύμουν να μιλήσω λίγο μαζί σου, Σωκράτη. Ιδιαιτέρως, αν έχεις καιρόν και δεν έχεις κάποια μακράν σχολεία, θα σε παρακάλουν να την αφήσεις προς χάρη μου. Πάντως δεν έχω εργασία και μάλιστα αφού πρόκειται για εσέ, ή μπορείς λοιπόν να μου είπεις ό,τι θέλεις», του λέει ο Σωκράτης. «Μήπως επιθυμείς να αποσυρθώμε εις τις στοάν του ελευθερίου Διός, όπως σου αρέσει. Ας πηγαίνουμε λοιπόν, Σωκράτη. Μου φαίνεται ότι συμβαίνει περίπου το ίδιο εις όλα όσα έρχονται εις τον κόσμο και εις τα φυτά και όλα τα άλλα ζώα, καθώς και στον άνθρωπο. Δηλαδή, ως προς τα φυτά, ευκολότατον είναι εις ημάς, ήτινες, καλλιεργούμε τη γη, να παρασκευάσουμε όλα τα πρώτης φυτεύσεως και αυτό το φύτευμα, όταν δεν φυτρώσει το φυτευθέν, είναι ανάγκη πολύ σκοπιώδους και δυσκόλου εκ μέρους του φυτεύσαντος περιποιήσεως». Η γλώσσα είναι λίγο περίεργη, έτσι. Λοιπόν, το τρόπος μου φαίνεται ότι συμβαίνει και δια τους ανθρώπους, εκ των ειδικών μου πραγμάτων κρίνω και τα των άλλων. Διότι εγώ ευκολότατα έφερα εις τον κόσμο των ιών μου, αλλά η ανατροφή αυτού είναι δύσκολος και πάντοτε με εμβάλλει εις φόβον. Τα μένα άλλα παραλείπω, διότι είναι πολλά, αλλά η τωρινή του επιθυμία πολύ με φοβίζει. Και δεν είναι μεν αξία μομφής, αλλά αλεσφαλμένη, διότι θέλει, όπως λέγει Σωκράτη, να γίνει σοφός. Μου φαίνεται το πολύ εκ των συνομιλίκων του, ερχόμενοι εις την πόλη και αποστηθίζοντας μερικά πράγματα, τον σκανδαλίζουν τι ούτως, δε εζήλευε και από πολύ καιρόν με παρενοχλεί, προβάλλω την αξίωση να φροντίσω δι' αυτά και να πληρώσω χρήματα εις κάποιον σοφιστήν, ο οποίος τον κάνει σοφόν. Εγώ δε δι' τα χρήματα ολίγων ενδιαφέρομαι. Νομίζω όμως ότι τον αναμένει πολύ μεγάλος κίνδυνος εκεί που τρέχει. Μέχρι τούτο λοιπόν, τον συνεκράτουν, δαυκαλίζουν αυτόν με υποσχέσεις, επειδή δεν είμαι πλέον ικανός να το κάνω, νομίζω το καλύτερο είναι να υπακούσω εις αυτόν ή να μη συναναστρεφόμενος πολλάκης άνευ της αδείας μου με κάποιον από αυτούς διεφθαρεί. Δι' αυτό δε τώρα ήλθα ή να συναντήσω
τούτων εις κάποιον από αυτούς που ονομάζουν σοφιστάς. Συ λοιπόν εις ημάς διακαλών παρουσιάστης, διότι από σε προπάντων ήθελα να ζητήσω συμβουλήν, μέλω να ενεργήσω ταύτα και αν έχεις να με συμβουλεύεις κάτι ως προς εκείνα τα οποία έχεις ακούσει παρ' ημού, ή μπορείς και πρέπει να το κάνεις. Του λέει λοιπόν ο Σωκράτης, και βεβαίως λέγεται Δημόδικε ότι η συμβουλή είναι ιερό πράγμα. Αφού λοιπόν και άλλοι οποιαδήποτε είναι ιερά, πρέπει και αυτή να είναι, την οποία εσύ τώρα μου ζητείς, διότι δεν υπάρχει τίποτα αγιότερο περί του οποίου να σκεφτεί ο άνθρωπος ή περί της εκπαιδεύσεως του εαυτού του και τον οικείο του. Πρώτον με λοιπόν εγώ και εσύ θα συμφωνήσουμε, τι τάχα νομίζομαι ότι είναι τούτο περί του οποίου σκεπτόμεθα. Ή να μην βέβαια πολλάκις εγώ και εσύ διαφορετικό νομίζομαι αυτό και κατόπιν άμα αποχωριστόμεν τύχει και νοήσομεν ότι είμαθα γελοί και ότι εγώ ο συμβουλεύων και εσύ ο συμβουλευόμενος ουδόλως εννοούσαμε τα ίδια. Του λέει λοιπόν ο Δημόδικος, αλλά μου φαίνεται ότι μιλεί σωστά Σωκράτη και πρέπει τούτοι ο τρόπος να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή να καταλάβουμε γιατί μιλάμε και όχι να μιλάμε γενικώς. Ομιλώ βεβαίως του λέει ο Σωκράτη σωστά, όχι όμως τελείως, διότι ολίγον κακόστατο το ζήτημα. Εννοώ δηλαδή, μήπως ο νέος αυτός δεν επιθυμεί τούτο, το οποίο και εμείς νομίζουμε ότι επιθυμεί, αλλά κάτι άλλο. Και έτσι εμείς περισσότερο ασφαλόμεθα σκεπτόμενοι δια κάτι διαφορετικών. Ορθότερο λοιπόν μου φαίνεται ότι είναι να αρχίσουμε από αυτόν των ιδίω ερωτώντες, τι είναι εκείνο το οποίο επιθυμεί. Φαίνεται αληθώς ότι έτσι είναι το καλύτερο, όπως εσύ φρονείς, του λέει ο Δημόδικος. Είπε μου λοιπόν, ποιον ωραίο όνομα έχει ο νεανίσκος, πώς αυτό να ονομάζομαι. Και το απαντάει ο Δημόδικος ότι το όνομά του είναι Θεάγης. Ωραίο πραγματικός Δημόδικε, έδωκες στον ιό σου όνομα και ιεροπρεπές. Είπε μας λοιπόν Θεάγη, λέγεις ότι επιθυμείς να γίνεις σοφός και έχεις την αξίωση να σου έβρει ο πατρίς σου κάποιον άνθρωπο ώστε με τη συναναστροφή του να σε κάνει σοφόν. Κάτσε να αλλάξουμε σελίδα. Και ο Θεάγης απαντάει, ναι, έτσι είναι. Ποιους δε από τους δύο ονομάζει σοφούς, τους επιστήμονας, οποιουδήποτε, και αν είναι επιστήμονες ή τους μη επιστήμονες. Και το απαντάει ο Θεάγης, τους επιστήμονες βεβαίως. Μα τι, δεν σου παρέσκει ο πατήρ σου διδασκαλίαν και παιδείαν παρομοίαν με εκείνη που λαμβάνουν εδώ οι άλλοι, ή των καλών και αγαθών πατέρων. Παραδείγματος χάρη, δεν εφρόντισε να μάθεις γράμματα, κιθάραν, πάλιν και όλα τα άλλα αγωνίσματα. Εφρόντισε τον πατέρα Θεάγης. Νομίζεις λοιπόν ότι λείπει ακόμη κάποια επιστήμη από σε, την οποία πρέπει ο πατήρ σου να φροντίσει να διδαχθείς. Μάλιστα, τον πατέρα Θεάγης. Ποια είναι αυτή, υπέτεινε σε εμάς, είναι ο σοφανόν χρήσιμη. Τη γνωρίζει και αυτό ο Σωκράτη, διότι πολλά ξέρω του ομίλησα περί αυτής. Αλλά ταύτα εξεπίτηδες λέγει προς σε ότι δήθεν δεν γνωρίζει τι εγώ επιθυμώ, διότι και ούτου ίδιους και άλλα ακόμη και σε με εμπόδια φέρει και δεν θέλει εις κανένα να με συστήσει. Απαντάει λοιπόν ο Σωκράτης, αλλά εκείνο το οποίο είπες πρωτήτερα είναι δια σε όπως όσα χωρίς μάρτυρες λέγονται τώρα, δεν κάβε μάρτυρα και ενώπιον εμού φανέρωσε ποια είναι αυτή η σοφία την οποία επιθυμείς. Παραδείγματος χάρη, εάν επιθυμείς αυτήν με την οποία οι άνθρωποι τα πλοία κυβερνούν. Και εγώ κατά τύχην σε ερώτων. Θεάγη, τι είναι σοφία στερούμενη κατηγορεί τον πατέρα σου, ότι δεν θέλει να σε συστήσει προς εκείνους πλησίων των οποίων μπορείς να γίνεις σοφός. Τι θα μου απεκρίνω σου, ποια είναι αυτή, όχι τάχα κυβερνητική, Θεάγη, ναι. Εάν θα ήθελες να αποκτήσεις τη σοφία αυτήν με την οποία τα άρματα οδηγούν και κατηγορεί τον πατέρα σου, αν εγώ πάλι σε ερώτω, ποια είναι αυτή η σοφία, ποια θα επικρίνω ότι είναι, όχι τάχα η νοχική. Φυσικά είναι νοχική. Αυτή δε την οποία έτυχε τώρα να επιθυμείς. Ποιο από τα δύο. Κάποια χωρίς όνομα είναι ή έχει όνομα. Του λέει ο Θεάγης, νομίζω ότι έχει. Ποιο λοιπόν από τα δύο. Αυτή με γνωρίζεις. Ούκο όμως και το όνομα επίσης ή και το όνομα. Μα και το όνομα, του λέει ο Θεάγης. Ποιο λοιπόν είναι, είπε το. Μα ποιο άλλο Σωκράτη μπορεί να κανείς να πει ότι είναι το όνομα, το όνομά της παρά σοφία. Λοιπόν και η νοχεία. Σοφία είναι. Ή σου φαίνεται ότι δεν είναι, ότι είναι αμάθεια. Λέει ο Θεάγης, έτσι όπως το λες, είσαι με τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Άλλη σοφία του λέει. Ναι, τούτην δέει στη... τι να μεταχειριζόμεθα. Δεν μαθάνομαι καλά με αυτή πως να οδηγώ με ένα ζεύγος ύπων. Ναι. Λοιπόν και η κυβερνητική σοφία είναι. Είσαι με τουλάχιστον έτσι φαίνεται, του λέει ο Θεάγης. Δεν είναι αυτή τάχα με την οποία μαθάνομαι να κυβερνούμε τα πλοία.
Αυτή βεβαίως είναι, του λέει ο Θεάγης. Αυτή δε λοιπόν η σοφία, την οποία εσύ επιθυμείς τώρα, ποια είναι, και με αυτή τι νους μαθάνομαι να είμαι θα άρχοντες. Το παντά λοιπόν ο Θεάγης, εις εμέ φαίνεται εκείνη με την οποία μαθάνομαι να είμαι θα άρχοντες των ανθρώπων. Μήπως εκείνη με την οποία τον ασθενώνα άρχομεν, του λέει ο Σωκράτης. Όχι βέβαια, διότι αυτή του λέει ο Σωκράτης είναι ιατρική, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Αλλά λοιπόν εκείνη με την οποία μαθαίνουμε να είμαστε άρχοντες των τραγουδιών στους χορούς, του λέει όχι. Διότι αυτή βέβαια είναι η μουσική. Βέβαια όταν πάντα ο Θεάγης. Αλλά μήπως εκείνη με την οποία των γυμναζομένων μαθάνομαι καλά να είμαστε άρχοντες? Ούτε αυτή, του λέει ο Θεάγης. Διότι αυτή βέβαια, του λέει ο Σωκράτης, είναι η γυμναστική. Ναι. Αλλά εκείνη με την οποία μαθάνομαι να είμαστε άρχοντες αυτών ή την αισθησκάμουν. Προθυμήσου να μου είπεις καθώς εγώ τα ανωτέρω σου είπα. Εκείνη με την οποία μαθάνομαι, του λέει ο Θεάγης, να είμαστε άρχοντες των κατοικούτων στην πόλη. Εις εμέ τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Λοιπόν, στην πόλη δεν κατοικούν και ασθενείς, του λέει ο Σωκράτης. Ναι, αλλά δεν ομιλώ περί τούτων μόνο, αλλά και περί όλων των άλλων, οι οποίοι κατοικούν στην πόλη. Άραγε, εννοώ την τέχνη που λέγεις. Μου φαίνεται δηλαδή ότι δεν ομιλείς δια εκείνη με την οποία μαθάνομαι, καλά να είμαι θα άρχοντες αυτό που θερίζουν, τριγούν, φυτεύουν, σπήρουν και αλωνίζουν, διότι αυτή με βέβαια είναι η γεωργική, με την οποία τούτο γινόμεθα άρχοντες αληθινά. Ναι, του λέω Θάγης. Ουδέ τουλάχιστον νομίζω ότι ομιλείς δι' εκείνη με την οποία μαθάνομαι καλά να γίνομαι άρχοντες όλων όσοι πριονίζουν, τρυπούν, πελεκούν και τορνεύουν. Δεν εννοείς αυτήν, διότι αυτή είναι εξουργική. Ναι. Αλλά ίσως εκείνη με την οποία μαθάνομαι καλά να γίνομαι άρχοντες όλων τούτων και αυτών των γεωργών και των ξυλουργών και όλων των τεχνητών και των ιδιωτών και των ανδρών και των γυναικών. Ίσως αυτήν τη σοφία εννοείς. Αυτήν εξ αρχής Σωκράτη, θέλω να είπω. Δύνασε λοιπόν να μου είπεις, ο Αίγιστος που εφώνυψε τον Αγαμέμνονα εις το Άργος, άρα τούτον ή το άρχον, τους οποίους ή ονομάζεις και των τεχνητών και των ιδιωτών και των ανδρών και των γυναικών, όλων μαζί ή μερικών άλλων. Όχι, αλλά τούτον, του λέει ο Θεάγης. Τι δε πάρει, ο Πηλεύς, ο ιός του Αιακού, εις την Θείαν, δεν είναι το άρχος όλων των ιδίων? Ναι, τον παντέ ο Θεάγης. Ήκουσες δε ότι τώρα έγινε άρχον στην Κόρινθον ο Περίανδρος, ο ιός του Κυψέλου? Βεβαίως το άκουσα, του λέει ο Θεάγης. Δεν είναι άρχον των ιδίων εις την πόλη του? Ναι. Τι δε, ο Αρχέλαος, ο ιός του Περίδικου, ώστις έγινε τελευταίος άρχον εις τη Μακεδονία, δεν νομίζω ότι είναι ο άρχον αυτών των ιδίων? Βεβαίως, του λέει ο Θεάγης. Ο Ιππίας δε, ο ιός του Πισίστρατου, ώστις ήρξεν εις ταύτην την πόλη, ποιο νομίζει ότι ήρξεν, όχι τούτον? Πώς όχι, απαντά ο Θεάγης. Ή μπορείς λοιπόν να μου είπεις ποια επωνυμία έχει ο Βάκης και η Σίβυλα και οι συμπολίτες μας και ο συμπολίτης μας Αφίλητος? Ποια είναι άλλη Σωκράτη, παραβέβαια Μάντης. Ορθώς ομιλείς, του λέει ο Σωκράτης. Αλλά και διτού τους εδώ έτσι προσπάθει να μου αποκριθείς ποια επωνυμία έχει ο Ιππίας και ο Περίεδρος για την ίδια αρχή. Νομίζω Τύρανος, λέει ο Θεάγης. Ποια βέβαια άλλη? Λοιπόν, ώστις επιθυμεί όλων μαζί των εν την πόλη ανθρώπων να άρχει την ιδία να αρχίσει με τούτους, επιθυμεί την τυραννική. Και τύρανος να είναι. Έτσι φαίνεται, του λέει ο Θεάγης. Λοιπόν, ταύτην λέγεις ότι εσύ επιθυμείς. Φαίνεται βέβαια, του λέει ο Θεάγης, ότι αυτό και εγώ είπα. Όμοια ρε, του λέει ο Σωκράτης. Επιθυμούν λοιπόν από καιρό να γίνεις τύρανός μας. Κατηγόρησε τον πατέρα σου, διότι δεν σε έστειλαν εις κάποιον διδάσκαλον, τυρανοδιδάσκαλον. Και εσύ δεν εντρέπεσαι, δημόδικε, αν και γνώριζες από πολύ καιρόν εκείνο που αυτός θέλει και είχες που να τον στείλεις για να γίνει έμπειρος της σοφίας την οποία επιθυμεί, όπως ευθόνησες αυτόν και δεν θέλησες να τον στείλεις. Αλλά τώρα βλέπεις, αφού ενώπιόν μου σε καταγγέλει, ασκεπτόμεθα από κοινού και εγώ και εσύ πλησίον τίνος πρέπει να τον στείλουμε και με την συναναστροφή τίνος μπορεί να γίνει σοφός τύρανος. Ναι, μα το Θεό Σωκράτη, ασκεπτόμεθα βέβαια, διότι νομίζω τουλάχιστον εγώ ότι χρειάζεται δια τούτο προσεκτική σκέψη. Σωκράτης, ησύχασε, φίλε. Ας ερωτήσουμε λοιπόν πρώτον αυτόν, λεπτομερώς. Ερώτα λοιπόν, του λέει ο Δημόδικος. Και λέει ο Σωκράτης, τι λοιπόν ήθελε με συμπεραίνει, εάν μεταχειριζόμαστε ολίγων τον Ευρυπίδη, Θεάγη? Ο Ευρυπίδης δηλαδή κάπου λέγει, σοφοί τύρανοι γίνονται με τη συναστροφή των σοφών. Εάν λοιπόν κάνεις κανείς η ρώτα του Ευρυπίδη, ο Ευρυπίδη με τη συναστροφή ποιου είδους σοφών λέγεις ότι γίνονται σοφοί ή τύρανοι, καθώς ακριβώς ανέλεγε, σοφοί γεωργοί γίνονται με τη συναστροφή των σοφών. Και ρωτώ με τον ποιου είδους σοφών, τι θα μας επικρίνεται,
τάχα τον ως προς άλλον των σοφών ή τον ως προς τα γεωργικά. Λέει ο Θεάκης, όχι προς τον άλλον, αλλά προς τούτα. Τι δε αν έλεγε, σοφοί μάγειροι γίνονται με τη συναστροφή των σοφών. Εάν η ρωτώ μου, του λέει ο Θεάκης, τον ποιου είδους σοφών, τι θα μας απήντα. Όχι ότι των σοφών περί τα μαγειρευτά. Φυσικά. Τι δε αν έλεγε, σοφοί παλαιστέοι γίνονται με τη συναστροφή των σοφών. Εάν η ρωτώ με ποιου είδους σοφών, δεν θα απήντε τάχα των σοφών περί την πάλι. Φυσικά, απαντά ο Θεάκης. Αφού δε είπε, σοφοί τύρανε γίνονται με τη συναστροφή των σοφών. Εάν ρωτώμεν ως προς τι σοφόν εννοείς, Ευρυπίδη, τι θα απεκρίνω του. Ποια ότι είναι ταύτα. Του λέω, Θάκης, αλλά μα το Θεό, δεν γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Σοκράτης, μήπως επιθυμείς εγώ να σου είπω. Εσύ αν θέλεις, ναι, τον πατέρα Θάκης. Σοκράτης, αυτά είναι. Όσο ακριβώς είπε ο Ανακρέων, δεν ότι γνωρίζει καλός ή καλλικράτη ή δεν γνωρίζει το ποίημα. Βεβαίως το γνωρίζω. Τι λοιπόν επιθυμείς και εσύ τη συναστροφή κάποιου τέτοιου ανδρός, ο οποίος έτυχε να είναι ομότεχνος με την Καλλικρίτη, την κόρη της Κιάννης, και γνωρίζει καλά τα τυραννικά. Καθώς είπε ότι τα γνωρίζει εκείνη ο ποιητής, δια να γίνεις και εσύ τύραννος και ημών και της πόλεως. Από την αρχή, Σοκράτη, αστιεύεσαι και με περιπέζεις, του λέει ο Θεάκης. Και τον παντέω, Σοκράτης, μα τι, δεν λέγεις ότι επιθυμείς ταύτην τη σοφία με την οποία όλων των πολιτών θέλεις να γίνεις άρχον. Εάν δεν τούτο κάνεις, τι άλλο παρά τύραννος θα είσαι. Θεάγης, ή μπορούσα κι εγώ βέβαια νομίζω να ευχηθώ να γίνω τύραννος, μάλιστα μεν όλων των ανθρώπων, ιδάλλος όσων των δυνατών περισσότερων, καθώς και εσύ νομίζω επίσης και όλοι οι άλλοι άνθρωποι, ακόμη δε βέβαια ίσως περισσότερο να γίνω Θεός, αλλά δεν έλεγον ότι τούτο επιθυμώ. Σοκράτης, αλλά τι λοιπόν είναι τελείως εκείνο το οποίο επιθυμείς, δεν επιθυμείς των πολιτών να γίνεις άρχον. Όχι δια της βίας βέβαια, τον παντέω Θεάγης, αλλά ουδέ καθώς οι τύρανοι, αλλά με την θέλησή των, καθώς ακριβώς και οι άλλοι επίσημοι άνδρες της πόλεως. Άρα και του λέει ο Σοκράτης, λέγεις καθώς ο Θεμιστοκλής και ο Περικλής και ο Κίμων και όσοι περί τα πολιτικά σπουδαίοι ανεδείχθησαν. Μα το Θεόν αυτό εννοώ, απαντάει ο Θεάγης. Τι λοιπόν, εάν στα υπηκά ετύχαινα να θέλεις να γίνεις σοφός, πλησίον ποιον θα ενόμιζες ότι θα επήγαινες δυνατός θα γίνεις ο υπεύς, μήπως πλησίον κάποιον άλλον παρά πλησίον των ειδικών περί τα υπηκά. Όχι με το Θεό, δεν θα το ονόμαζα βέβαια, τον παντέο Θεάκης. Η γλώσσα είναι λίγο περίεργη τώρα, δεν ξέρω αν τα λέω και καλά, αλλά τέλος πάντων. Το νόημα το πιάνεται. Αλλά πάλι πλησίων αυτών που είναι δυνατοί οι στάφτα. Έχουν όμως και ύπους και μεταχειρίζονται συνεχώς και ειδικούς των και ξένους πολλούς. Σωστά του λέει ο Θεάκης. Τι δε, αν επιθύμεις εις τα ακοντιστικά να γίνεις σοφός, δεν θα ενόμιζες που θα γίνεις εάν επήγαινες πλησίων των ειδικών περί τα ακοντιστικά. Πλησίω τούτο δηλαδή, που έχουν ακόντια και πολλά και ξένα, και ειδικά τον συνεχώς μεταχειρίζονται. Έτσι μου φαίνεται, λέει ο Θεάκης. Είπε μου λοιπόν, αφού δεν τώρα στα πολιτικά θες να γίνεις σοφός, νομίζω θα γίνεις εάν υπάρχει πλησίων εις κάποιους άλλους, παρέ στους πολιτικούς τούτους, που και οι ίδιοι είναι σπουδαίοι στα πολιτικά και μεταχειρίζονται συνεχώς την ειδική των πόλη και άλλα πολλά και έρχονται συνάφιαν και με ελληνικά πόλη και με ξένα. Ή νομίζεις ότι αν συναστραφείς με κάποιους άλλους, θα γίνει σοφός σε αυτά που είναι αυτοί σοφοί και όχι με αυτούς τους ίδιους. Έχω όμως ακούσει το κράτη, λέει ο Θεάγης, τα λόγια που διαδίδουν ότι λέγει εσύ πως οι ιοί των πολιτικών τούτων ανδρών καθόλου δεν είναι καλύτεροι από τους ιούς των υποδημοτοποιών και μου φαίνεται ότι ομιλεί σωστότατα από όσα εγώ δύναμαι να εννοήσω. Θα είμαι λοιπόν ανόητος αν ενόμιζα ότι κάποιος από τούτους εις εμέμεν θα μετέδει τη σοφία του. Το δε ιόν του δεν θα ωφελεί καθόλου, εάν μπορούσε ως προς αυτά να φανεί ωφέλιμος εις οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Τας πόλης πείθουσιν από τους νέους, τους ευγενέστερους και πλουσιότερους, εκείνους που είναι δυνατόν, με όποιον θέλουν εκ των πολιτών, δωρεάν να συναναστρέφονται. Εγκαταλείποντες τον άλλον, τη συναναστροφή με αυτούς, να συχνάζουν και να τους γνωρίζουν μεγάλη ευγνωμοσύνη. Δίνοντες προσέτη χρήματα, πολλά ως μισθόν μερικούς από τούτους ή το εύλογο να προτιμήσετε ο γιος σου και εσύ εμέ δε ειδόλος. Διότι εγώ δεν γνωρίζω κανέναν από αυτά τα μακάρια και ωφέλιμα μαθήματα, αν και θα ήθελα να γνωρίζω. Αλλά και λέγω βεβαίως πάντοτε ότι εγώ έτυχε ή να συντόμως ομιλήσουμε να μην γνωρίζω τίποτε εκτός από κάποια πολύ μικρά γνώση τα ερωτικά. Εις ταύτην όμως τη γνώση νομίζω ότι είμαι δυνατότερος από οποιονδήποτε και εκ των παρελθόντων ανθρώπων και εκ των τωρινών.
Βλέπεις, πατέρα, ο Σωκράτης, καθώς μου φαίνεται, δεν πολύ θέλει να συναναστρέφεται με εμέ, αφού εγώ τουλάχιστον είμαι πρόθυμος, αν αυτός θέλει. Αλλά περιπέζον λέγει ταύτα προς εμάς, αφού εγώ γνωρίζω ότι οι συνομιλικοί μου και ο λίγον μεγαλύτεροι, οι οποίοι δόλως ήξιζαν προτού να συναναστραφούν με τούτον, όταν όμως συναναστρέφτηκαν με αυτόν, ίσω λίγο καιρό, εδείχθησαν καλύτεροι από όσους ήταν πρωτύτερα χειρότεροι. Σωκράτης, γνωρίζει λοιπόν ποια είναι η αιτία τούτου, η αιτία του Δημόδοκου? Ναι, γνωρίζω με τον Θεό, ότι εσύ αν θέλεις και εγώ θα δυνηθώ να γίνω βεβαίως ομοίως με εκείνους. Δεν γνωρίζεις όμως, καλέ μου, τι συντελεί εις τούτου. Εγώ δεν θα σου είπω, του λέει ο Σωκράτης. Με παρακολουθεί δηλαδή κατά θεία τύχη κάποιον δαιμόνιον, το οποίο μου εφανερώθη από την παιδική μου ηλικία, είναι δε τούτο φωνή, ήτης όταν ακουστεί μου προμηνεί πάντοτε να μην προβώ εις ό,τι μέλλον να πράξω, ουδέποτε δε με προτρέπει, και αν κανείς από τους φίλους με συμβουλεύσει και ακουστεί η φωνή, το ίδιο συμβαίνει. Αποτρέπει και δεν το αφήνει να ενεργεί, και περί τούτων θα σας παράσχω μάρτυρας. Γνώριζετε βέβαια τούτον εδώ τον Χαριμίδη, τον ιόν του Γλάφκονος. Το διακριθέντα ούτως κάποτε έτυχε να μου ανακοινώσει ότι μέλει εις την Νεμαία να αγωνιστεί εις τον δρόμο. Και αυτή μόλις αυτός ήρχισε να λέγει ότι μέλει να αγωνιστεί, ακούστη η φωνή, και εγώ εμποδίζον αυτόν και του είπον ότι εντωμεταξύ που ομίλησε ήκουσαν τη φωνή του δαιμονίου, δι' αυτό να μην αγωνιστείς. Ίσως απεκρίθη, σου προμηνεί ότι δεν θα νικήσω. Εγώ δε, και αν δεν μέλω να νικήσω, εάν γυμναστώ βέβαια κατά αυτόν τον καιρό, θα ωφεληθώ. Αυτά μου είπε και γονίστη. Αξίζει όμως να μάθετε από αυτόν εκείνα που του συνέβαιναν ένεκα αυτού του αγωνίσματος. Εάν δεν θέλετε, ερωτήστε τον αδερφό του τιμάρχου Κλητόμαχων, τι του είπε ο τίμαρχος όταν επρόκειτο να τιμωρηθεί δια θανάτου ενώπιον του πλήθους, καθώς και ο έθαλος, ο αγωνιστής του δρόμου, ώστε τον περιέθαλψε ότε κατεδιώκητο. Θα σας πει βεβαίως ότι του είπε τα ακόλουθα. Ο Θεάγης, τι είπε? Το παντέρα μου ο Σωκράτης, εγώ μην βέβαια, Κλητόμαχε, μέλλον να αποθάνω τώρα, διότι δεν ήθελα ίσως ο Σωκράτη να επακούσω. Διότι τάχα να είπε τούτο ο τίμαρχος. Εγώ θα εξηγήσω. Ο τέης εικόνατο του συμποσίου ο τίμαρχος και ο Φιλίμων, ο ιός του Φιλομίδερου, είναι φωνεύσει τον Νικίαν, τον ιόν του Ιεροκαμάνδρου, εγνώριζον μεν αυτή μόνο το δόλιο σχέδιο, ότι ο δε τίμαρχος εγυρώμενος είπε προς εμέ, με την άδειά σου Σωκράτη, σεις μεν πίνετε, εγώ όμως πρέπει κάπου να υπάγω. Θα επανέλθω δε ύστερον από λίγο, εάν δεν μπορέσω, και σε μέ ομιλήσω με τη φωνή και είπα προς αυτόν, μήτε να σηκωθείς γιόλου, διότι με φανερώθη το συνηθισμένο σημείο των δαιμόνιων, και αυτός παρέμεινε και με το λίγο χρόνο πάλι ετοιμάζει τον να εξέλθει και είπε, θα υπάγω τώρα Σωκράτη. Πάλι μου ομίλησε τη φωνή, πάλι δι' εγώ τον ενήγκασα να παραμείνει τέλος δε θέλων να φύγει κρυφίως, σε σηκώθη χωρίς να μου είπε τίποτε και διέφυγε. Την προσοχή μου, κατά τη στιγμή που ήμουν απασχολημένος, κάπου αλλού. Και του ιτοτρόπος απήλθε γρήγορα και διέταξε εκείνα τα οποία τον οδήγησαν στο θάνατο. Δι' αυτό λοιπόν είπε τούτο εις τον αδερφό του, το οποίο τώρα εγώ εις εσάς, ό,τι μέλει να αποθάνει, επειδή υπήθησε σε μέ. Προσθέτει δε, θα ακούσετε σχετικώς με τα εις την Σικελίαν συμβάντα από πολλούς εκείνα, τα οποία εγώ έλεγα περί της καταστροφής του στρατοπέδου, και τα μεν περασμένα από τους γνωρίζοντας, είναι δυνατόν να μάθει. Δυνάμεθα δε τώρα να δοκιμάσουμε, αν ίσως το δαιμόνιον κάτι αληθές λέγει, διότι κατά προς τα προσεξαρατίαν αναχώρησον του γενναίου Σανίωνος με εφανερώθη το δαιμόνιον. Εξαρτεύει δε αυτός τώρα, εν σπουδή, κατευθείαν εναντίον της Εφέσου και Ιωνίας μετά του Θρασίδουλου. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι εκείνος ή θα φωνευθεί ή κάτι παρόμοιο θα πάθει, και δια της εν γέννη έκβαση της εξαρτίας πολύ φοβούμαι. Ταύτα λοιπόν πάντα σου είπον ότι η δύναμη σε αυτή του δαιμονίου τούτου και σχετικώς προς τις συναστροφές των μετεμού συχναζόντων είναι πανίσχυρος, διότι εις πολλούς δεικνύεται ενάντια και δεν είναι δυνατόν να ωφεληθούν όλοι. Εάν μετεμού συναναστρέφονται, ώστε μου είναι αδύνατο να δέχομαι τη συναστροφή τους. Με πολλούς δε, δεν εμποδίζει να συναστρέφομαι. Ουδόλως όμως ωφελούνται μαζί μου. Εις οποίο δε τη συναστροφή φανεί ευνοϊκή, η δύναμη του δαιμονίου αυτή είναι εκείνη τους οποίους και εσύ εννοείς. Διότι σχεδόν αμέσως προοδεύουν και από τούτους πάλι οι οποίοι προοδεύουν, άλλοι μεν και βέβαια έχουν και σταθερά την ωφέλεια, πολλοί δε όσων καιρών είναι με τα μου θαυμασίες προοδεύουν. Όταν δεν αποχωριστούν, πάλι ουδόλως διαφέρουν από οποιονδήποτε.
Τούτο κάποτε έπαθε ο Αριστίδης, ο γιος του Λυσιμάχου και εγγονός του Αριστίδου. Δηλαδή, στην αναστρεφόμενος μεταμού είχε προοδεύσει πολύ σε λίγο χρόνο. Έπειτα έλαβε μέρος σε κάποια εκστρατεία και εξέπλευσε επανερθόν δε έβρεμε μεταμού συχνά στο Θουκυδίδη και γιον του Μελισσίου και εγγονού του Θουκυδίδου. Ο δε Θουκυδίδης την προηγούμενη ημέρα ένεκα κάποια διαφορά είχε έρθει εις λόγους μαζί μου, αφού λοιπόν με είδαν ο Αριστίδης και με χαιρέτησε και μου ομίλησε περί άλλων τινών, μου είπε: «Μαθάνω στο κράτη ότι ο Θουκυδίδης καταφέρεται εναντίον σου και παρεφανεύεται ότι κάτι είναι». «Έτσι είναι πραγματικός», απέντησα εγώ. «Τι δε, δεν γνωρίζεις», είπε, «τι αμαθής ήτο προτού σε συναστραφεί». «Μη δε γνωρίζει, φαίνεται, μα τους θεούς», απάντησα εγώ. «Αλλά όμως και εγώ ίδιος», είπε, «εις γελιοδεστάτην ευρίσκομαι κατάσταση». «Δια ποιο λόγο», ερώτησα. «Διότι απήντησε προτού να αναχωρήσω με οποιονδήποτε άνθρωπο ή δύναμη να συνδιαλέγομαι και να μην φαίνομαι από κανένα χειρότερο εις ασυζητήσεις και στην αιπία τούτου επεζήτουν τη συναστροφή των πλέον ευθειών ανθρώπων. Τώρα δεν τον αντίον αποφευγώ, όποιον εννοήσω, διότι είναι επεπαιδευμένος τόσο να ντρέπομαι για την αμάθειά μου. Ποιον δεν το δύο», ρώτησα εγώ, «ευνηδίως σε εγκατάλειψη η δυνάμεις αυτή ή ο λίγων κατ' ο λίγων». «Ο λίγων κατ' ο λίγων», απάντησε εκείνος. «Όταν δεν σου επήλθε», ρώτησα εγώ, «ποιον εκ των δύο, επειδή έμαθες παρεμού κάτι, τι σου απήλθε ή με κάποιον άλλο τρόπο». «Εγώ θα σου είπω», απάντησε Σοκράτη. «Κάτι τι απίστευτο μα τους θεούς, αληθές όμως, διότι εγώ μεν ουδέν καμία φοράν παρά σου έμαθα, καθώς ο ίδιος γνώριζες, επετύχαν ο δε όταν ήμουν με τη σου. Ας μην ήμουν εις το ίδιο δωμάτιο, φτάνει να ήμουν εις την ίδια νοικία ακόμη, δε περισσότερο. Όταν στο ίδιο δωμάτιο και μου εφαίνεται μάλιστα πολύ περισσότερον ότι επετύχανον όταν σε έβλεπω να ομιλείς παρά όταν αλλού παρετήρουν κατεξοχήν. Όταν πλησίω σου ήμουν και σε ήγγιζα. Τώρα δε», είπε εκείνος, «όλη εκείνη η συνήθεια κατεστράφει. Είναι λοιπόν θεάγη τούτη η συναστροφή μας. Εάν με λοιπόν εις τον Θεό να αρεστών, πάρα πολύ θα προοδεύσεις. Ταχαίως, ιδάλλως, όχι πρόσεξε λοιπόν μήπως σου είναι ασφαλέστερον από κάποιον από εκείνους να εκπαιδεύεσαι, οι οποίοι είναι κάτοχοι της ωφελίας, με την οποία φαίνονται χρήσιμοι εις τους ανθρώπους περισσότερο παρά από εμέ, ως προς οτιδήποτε θελήσεις. Θεάγης. Εις εμέ λοιπόν φαίνεται, Σοκράτη, ότι εμείς πρέπει έτσι να κάνουμε, να δοκιμάσουμε το δαιμόνιον τούτο, συναναστρεφόμενοι προς αλλήλους, και αν με φανεί ευνοϊκό εις εμάς, έχει καλώς. Ιδάλλως θα σκεφτόμε τι θα πράξουμε. Είτε με άλλο θα συναναστραφούμε, είτε με την ιδία θεία δύναμη η οποία εμφανίζεται εις εσέ. Θα προσπαθήσουμε να εξευμενήσουμε με ευχάς και με θυσίας και με οτιδήποτε άλλο η μάντης ύποση. Δημόδοκος. Μη αντίπισος προς αυτά εις το πεδίο. Σοκράτη, διότι καλά λέει ο Θεάγης. Και λέει ο Σοκράτης, αλλά αν φαίνεται ότι ούτω πρέπει να πράττουμε, ούτω ας πράττουμε. Λοιπόν, εδώ τελειώνει αυτή η μικρή συνομιλία που είχε ο πατέρας, ο γιος και ο Σοκράτης. Καταλαβαίνω ότι ήταν λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσουμε και εγώ κουράστηκα, δηλαδή, γιατί αυτή η γλώσσα είναι λίγο περίεργη. Αλλά επειδή σίγουρα καταλάβαμε κάτι, και θα μου πει τώρα τι σου ήρθε σε ένα φίλε να μας διαβάσει τώρα αρχαίο κείμενο, ας πούμε. Λοιπόν, καταλάβει κανείς κάτι? Πρώτα απ' όλα, ο Σοκράτης, είδατε ότι σοφία δεν εννοούσε μόνο την πολιτική. Σοφία εννοούσε τη γεωργία. Σοφία εννοούσε την ξυλουργική. Σοφία εννοούσε να κυβερνήσει καράβι. Όλα ήταν σοφία. Ένα το κρατούμενο. Μετά πάλι μίλησε για ένα δαιμόνιο. Μια φωνή, λέει, μέσα του που του έλεγε διάφορα. Και κάποιες φορές, ξέρω εγώ, λέει, έλεγε διάφορα, δεν τον ακούγανε οι άλλοι και παθαίνανε κακό. Άλλοι, λέει, όταν ήταν κοντά του προόδευαν και τον ακούγανε βέβαια, αλλά όταν έφευγαν από κοντά του και δεν είχαν την καθοδήγηση του δαιμονίου, τι χάνανε, λέει, αυτή τη, πώς τη λένε, την εξέλιξη που είχαν σαν ψυχές. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί, τι λέτε εσείς τώρα? Με έλεγε ένα τραγουδάκι να συνειδητοποιήσουμε τι μας λέει εδώ ο Σοκράτης και επανερχόμεθα. Thank you.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να ζητήσω συγγνώμη αν δεν διάβαζα και πολύ καλά το αρχαίο κείμενο. Θέλω, ξέρετε, μπερδεύτηκε η γλώσσα μου. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, όσοι δεν κουραστήκανε, να ακούσουν αυτή την απέσια ερμηνεία, τέλος πάντων. Το έκανα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί είδατε πόσο ωραία σκέψη είχε και πώς τους πήγαινε όλους αυτούς με ερωτήσεις να βγάζουν το συμπέρασμα μόνοι τους. Δεν τους έλεγε δηλαδή μα σημαίνει τροφή. Λοιπόν, τους έκανε μόνους τους να σκέφτονται. Αυτό που λέμε να μάθει κανείς να σκέφτονται. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι μπας και κάποιος αποφασίσει, ρε παιδί μου, μόνος του να πάει να διαβάσει και να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα μας δουλεύουν κανονικά και εμείς συνεχίζουμε, όπως είπαμε, στον πλανήτη της ανιδιοτελούς λακίας να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εσύ Ελένη, το έγραψες και εσύ, το είδα πριν και στο αυτό, έκανε ο Σοκράτης tunneling. Θα μας τρελάνουν αυτοί. Τι κάνανε εκεί πέρα τότε, ρε. Ήταν συνδεδεμένοι με κάτι παραπάνω. Και μετά το άλλο που μου κάνει εντύπωση, γιατί και Αριστοτέλη θα διαβάσουμε και διάφορα, δεν μιλάνε για Θεού, ρε παιδί, μιλάνε για Θεό. Οι Θεοί λέει είναι κάτι άλλο. Είναι άλλο η Θεοί και είναι άλλο ο Θεός. Περίεργα πράγματα, ρε γαμώτο. Δεν ξέρω, μπερδεύομαι και εγώ, δεν ξέρω τι να πω. Προφανώς ήταν τίποτα βαρεμένοι αυτοί και μάλλον γι' αυτό καλά τους κάνανε. Καλά τους κάνανε και τους δίνανε να πίνουν κόνια και τους εξορίζανε και επιτέλους ο πλανήτης, ας πούμε, γλίτωσε από όλους αυτούς, ας πούμε, και ζούμε τόσο ωραία εμείς και είμαστε ευτυχισμένοι και έχουμε κανένα φοβερό πολιτισμό, ας πούμε. Λοιπόν, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, να κατεβάσουμε τον Νήσις, να πούμε κανένα μαλακή για το Σουρνάρα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Ο οποίος, παιδιά, είπε, ας πούμε, ότι λέει δεν θα πάρει άλλα μέτρα. Γιατί αν πάρει άλλα μέτρα, λέει, σημαίνει ότι απέτυχε. Δεν σκύγει καμιά αυτή, πώς το λένε, σκασίλα αυτός, αν πέτυχε ή όχι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Ωραία, ωραία πράγματα, ετοιμαστείτε. Αλλά πάντως η κυβέρνηση κάνει δουλειά, παιδιά, κάνει δουλειά. Εγώ συγκινήθηκα ειδικά όταν είπε, ας πούμε, ότι επιτέλους αυτή η γάγραινα της ελληνικής κοινωνίας, που ήταν αυτό το επάγγελμα του νεκροθάφτη, της νεκροφόρας, που ήταν κλειστό, απελευθερώθηκε. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Α, να πω και κάτι άλλο, ότι επειδή λέει μερικοί κακοπροαίρετοι, λένε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη και δεν υπάρχουν δουλειές, εμένα μία φίλη μου σήμερα ξεκίνησε καινούργια δουλειά. Καταρχήν, να πούμε καλή επιτυχία, ας πούμε, εκεί πέρα, ξέρω εγώ, πιθανόν να ακούει τώρα. Τώρα θα μου πείτε πότε μέρα πήγε σε δουλειά και ακούει εμένα, να απολύσουν. Α, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς έχει ανάπτυξη, θα βρει άλλη. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχουν δουλειά, υπάρχει ανάπτυξη. Δηλαδή, μην το συζητάτε τώρα αυτό το πράγμα. Άντε να επανέλθουμε λίγο σε αυτή. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία, αυτή η μιζέρια και αυτή η κακία, ας πούμε, η οποία επικρατεί σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό που έλεγα και πριν, που πήγαμε στον Τζιμάκο, να το δούμε. Λοιπόν, okay, και αρχίζουν τώρα όλοι. Και γιατί έχει 35 ευρώ το άτομο, ας πούμε. Καταρχήν δεν έχει 35 ευρώ το άτομο, με 10 ευρώ πας στον μπαρ, ας πούμε, πίνεις το ποτάκι σου και βλέπεις και τον Τζίμι και περνάς μια χαρά. Αλλά τέλος πάντων, με 35 ευρώ που λες εσύ, καραγκιόζι, ας πούμε, είναι όσο με το μπουκάλι, τέλος πάντων, σου βγαίνουν 3-4 ποτά. Άμα πάει να πεις 3-4 ποτά σε ένα μπαράκι, που δεν θα δεις τίποτα, ας πούμε, θα σου κοστίσει το ίδιο πάνω κάτω, μη σου πω και παραπάνω. Λοιπόν, χέσε μας, ας πούμε τώρα, με την μιζέρια. Αυτό το πράγμα ότι άμα είσαι διαφορετικός, ρε παιδί μου, είσαι λίγο αναρχικός, είσαι λίγο εκτός του συστήματος που λέμε, σκέψεις, έτσι, γιατί κανένας δεν είναι εκτός του συστήματος, όλοι φυλακισμένοι είμαστε, όλοι έχουμε πρόσωπους λογαριασμούς, όλους μας πιέζουν, δεν ζει κανείς από το πλανήτη, σε αυτό ζει, αλλά αν έχεις διαφορετική σκέψη, έτσι, πρέπει να είσαι και μίζερος, πρέπει να είσαι φτωχός, πρέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, δηλαδή πάτε καλά, ρε, εσείς. Είναι δυνατόν. Υποτίθεται ότι θέλουμε την άλλη σκέψη, θέλουμε τον άλλο δρόμο για να είμαστε καλά, όχι για να είμαστε μίζεροι. Έλεος δηλαδή με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μια απίστευτη κατάσταση που επικρατεί. Λέει ο άλλος, απ' έξω λέει, έχει παρκάρει κάποιος μια Πόρσε, λέει. Είναι δυνατόν, λέει, κάποιος που έχει Πόρσε να πηγαίνει τον Τζίμι, ας πούμε. Όχι, να βάλουμε μπράβους έξω από το μαγαζί, ας πούμε, και να απαγορεύεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα είσαι πλημμένος, είσαι, ξέρω εγώ, δεν είσαι μίζερος, δεν είσαι επέτης, να μην πάπας.
Το τι μαλακία επικρατεί στον πλανήτη και τι ακούει ο κανείς, δεν μπορεί να ακούσουν. Και δεν το λέω αυτό γιατί ο Τζίμις είναι φίλος μου. Δεν είναι φίλος μου, τον άνθρωπο το γνώρισα στο σταθμό εκεί που δουλεύαμε μαζί. Πέντε κουβέντες είπαμε. Ούτε μου φέρεται καλά, ούτε φιλικά. Δεν έχει να κάνει. Έτσι. Και ξαναλέω, με έχει κράξει κιόλας. Μια φορά είχα γράψει ότι είναι μετεψήκος του Αριστοφάνη, ας πούμε, και βγήκε ο Τζίμις και είπε ότι είμαι φασίστας γιατί μιλάω για τον Αριστοφάνη. Και καλά έκανε. Δηλαδή, αυτός είναι ο Τζίμις. Δεν μπορώ εγώ για να είναι καλός κάποιος να πρέπει να με γλύφει, ας πούμε, ή όλα αυτά. Τι ανοησία είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Έτσι γουστάρουμε να είναι ο άλλος. Αυτό που είναι. Και να μην μασάει και να στο λέει και χίλια δυο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέω να αφήσουμε λίγο τη Μύρλα. Να μας βάλει λίγο ο Μενέλαος, λίγο Τζιμάκο να ακούσουμε. Και αν θυμηθώ καμιά φοβερή ατάκα, έτσι, να θυμηθώ λίγο μια φοβερή ατάκα έτσι που είπε, για να γελάσουμε δηλαδή κιόλας. Γιατί πεθάναμε στο γέλιο, το κακό είναι ότι δεν τα θυμόμαστε όλα. Τέλος πάντων, πρέπει να πάει κανείς κανένα δύο φορές, τρεις, ας πούμε, έτσι να τα εμπεδώσει όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέει ο Τζίμις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Τζιμάκο και να πούμε τις πέντε πράγματα για όποιον γουστάρει να πάει τέλος πάντων να το δει, τι περίπου θα δει. Άντε, πάμε, ναι, λέει. Πέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Όλο εμένα ναι σηκώνει να πω μάθημα η δασκάλα. Θα τη σφάξω σαν κουνέλι και θα βγω να παίξω μπάλα. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανουμίσες βασέλες, όλο το έθνος προσκυνάει σοβράκα και πανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Τα πουτιά σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Τα πουτιά σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Δεκαπέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένο σκύλο. Εγώ δεν θα πάρω άλλο. Ευχαριστώ, δεν είμαι φίλος. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανουμίσες βαζέλες, όλο το έθνος προσκυνάει σοβράκα και πανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Τα βούτια σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Τα βούτια σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Thank you.
15.000 και μία στραβάδια απολύομαι. Λοιπόν, καταρχήν να πω σε ένα φίλο που ρωτάει για τον Μάνο τον Δανέζη, μήπως έκανε κάποια εκπομπή στο σταθμό του, το είπαμε. Το θέμα είναι ότι δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Έχει το πανεπιστήμιο, τους μαθητές του, έχει την εκπομπή που κάνει στο ΣΝΕΤ3 να ετοιμαστεί. Δεν είναι εύκολο. Και εντάξει, φαντάζομαι ότι πρέπει και λίγο να ζει και αυτός ο άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, από καιρό σε καιρό, γιατί ξέρετε και αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνονται μαγειτανοί. Δεν θέλουν να μιλάνε συνέχεια, να λένε τα ίδια και τα ίδια και δεν ξέρω τι και όλα αυτά. Για τον απλό λόγο ότι δεν είναι πολιτικοί, δεν είναι καραγκιόζητες δηλαδή. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Αλλά από καιρό σε καιρό θα μπορούμε να μιλάμε μαζί του, να κάνουμε μια συνέντευξη και ίσως να το πάμε και πιο βαθιά. Γιατί πιστέψτε με, ο Μάνος μπορεί να πάει πολύ πολύ πιο βαθιά από αυτά που μέχρι τώρα τέλος πάντων έχουμε πει. Πολλές φορές ξέρετε, αυτολογοκρινόμαστε. Και εγώ αυτολογοκρινώ. Πολλές φορές θέλω να πω κάτι και λέω τώρα να το πω. Τι να πω τώρα, ας πούμε. Άστολες. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, θα πω, άντε να πω έτσι ένα παράδειγμα καμιά φορά. Ξέρουμε λοιπόν ότι, ρε παιδί μου, δεν είμαστε αυτό που λέμε ύλη, αλλά είμαστε ενέργεια. Το λέει και η σύγχρονη φυσική και τέλος πάντων και όλα αυτά. Ναι, τι εννοούμε τώρα, δηλαδή η μοριακή δομή μας, σκεφτείτε το λίγο, υπάρχει ένας πυρήνας και γύρω-γύρω περιστρέφονται κάτι σωματίδια, περίεργα, κάτι μποζόνια, κάτι ηλεκτρόνια, κάτι φωτόνια, κάτι περίεργα, ας πούμε. Αυτό τώρα, τα οποία περιστρέφονται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση όπως το κοιτάμε εμείς, έτσι. Άμα τώρα κοιτάξουμε, όχι μέσα μας που κοιτάμε τώρα για να δούμε αυτό, αλλά κοιτάξουμε έξω μας. Τι βλέπουμε στο σύμπαν όταν κοιτάμε? Πάλι ένα πυρήνα, έναν ήλιο δηλαδή, και γύρω του περιστρέφονται πλανήτες, τους λέμε εμείς. Αλλά σε άλλη κλίμακα θα μπορούσαν να είναι σωματίδια. Και λέω τώρα, εγώ λέω τώρα, μια υπόθεση. Μπας και ζούμε μέσα σε ένα όν, δηλαδή μπας και αυτό που βλέπουμε στο σύμπαν είναι η μοριακή δομή ενός όντος και εμείς ζούμε μέσα του. Και μπας και μέσα σε εμάς υπάρχουν δισεκατομμύρια άλλα σύμπαντα, ξέρω εγώ τι είναι αυτά που... Δηλαδή εμείς βλέπουμε αυτό το πυρήνα με τα σωματίδια γύρω-γύρω. Μήπως αυτό, ξέρω, κατοικείται. Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, αλλά για αυτούς η ζωή του σύμπαντος που εμείς δηλαδή είμαστε 80 χρόνια που ζούμε, για αυτούς μπορεί να είναι σε εκατομμύρια χρόνια. Γιατί είναι άλλη η κλίμακα. Και μήπως και αυτό που βλέπουμε προς τα έξω είναι πάλι ένα όν, το οποίο και αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει, αλλά ενώ αυτό μπορεί να θεωρεί ότι ζει 100 χρόνια, για εμάς να είναι δισεκατομμύρια, και μήπως και αυτό είναι μέσα σε ένα άλλο όν, ας πούμε, αυτό που λέμε σύμπαντα μέσα στο σύμπαν και σύμπαν μέσα στο σύμπαν και πάει λέγοντας. Λέω τώρα εγώ. Μπορώ να πούμε διάφορα. Θα μου πει και τι έγινε. Εδώ έχω απλώς μου τη ΔΕΗ. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να τα πει κανείς αυτά τα πράγματα. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Θα τα κατανοήσουμε κάποια στιγμή. Εξάλλου είπαμε, εδώ στον πλανήτη επικρατεί ακόμα η ανιδιοτελής βλακεία. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για τον Τζίμι, ας πούμε, ο οποίος καταρχήν είμαστε χαρούμενοι γιατί είναι καλά, ξεπέρασε την περιπέτεια με την υγεία του που είχε. Αυτό είναι το καλό δηλαδή. Λοιπόν, μας έδειξε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ο Τζίμις. Δηλαδή κάποια στιγμή πήγε σε μια κοπέλα, ας πούμε, που καθότανε και της λέει, θες να παίξουμε την τρόικα? Και λέει αυτή, πώς παίζετε? Και λέει ο Τζίμις, εσύ θα μου χρωστάς και εγώ θα σε γαμάω. Αυτό καταλάβατε. Έτσι, τόσο απλά, ο καλλιτέχνης μπορεί να εκφραστεί, ας πούμε, και να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, Μενέλα, να μιλώ και εγώ συνέχεια παπαριές, ας πούμε, ξέρω εγώ, και κουράσουμε τα παιδιά, να ακούσουμε και λίγο μουσικούλα και εδώ θα είμαστε πάλι σε λίγο, να τα ξαναπούμε. Άιτε με τουτούκες και πανό που
στάνες του θανάτου θέλουν περισσότερο ξανό. Κι εγώ από το πεζοδρόμιο να παρακολουθώ μίζερο τσοπανόσκυλο περιθωριακό. Μα σαν μπλακώσουν λίγοι τα πρόβατα σκορπίζουνε και πάλι σαν μαλάκας θα καθαρίζω εγώ. Άιντε βγήκαν πάλι τα προβατάκια, θέλουνε να αλλάξουνε βοσκό. Έξω Αμερικάνος καουμπόι, ζήτω ο μοντέρνος Γκορμπατσός. Εγώ από το πεζοδρόμιο να παρακολουθώ μίζερο τσομπανόσκυλο περιθωριακό. Μα σαν μπλακώσουν λίγοι τα πρόβατα σκορπίζουνε και πάλι σαν μαλάκας θα καθαρίσω εγώ. Τα λέει ο Τζιμπάκος χρόνια, παιδιά. Εμείς δεν καταλαβαίναμε. Λοιπόν, μάλιστα άκουσα και το εξής. Το διάβασα σε ένα blog, ας πούμε, για αυτόν τον Ιταλό, ο οποίος, τον κωμικό, ο οποίος πήρε έτσι πολλούς ψήφους και έχει γίνει μπάχαλο όλη η Ευρώπη. Λοιπόν, άμα έχεις χιούμορ, είναι ωραία τα πράγματα και δεν φοβάσαι, ας πούμε. Μπορεί να τα κάνεις, την έξω τον αέρα όλα. Το λέγει και ο Κοντογιώργης. Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει εκπομπές με τον Κοντογιώργη που είχαμε κάνει. Ότι στις εκλογές έλεγε κάντε λίγο πλάκα, ψηφίστε αούα ή καθόλου, κάντε λίγο πλάκα, είναι της πλάκας είναι αυτή όλη. Εμείς τους δίνουμε τη δύναμή μας. Λοιπόν, αλλά είμαστε σοβαροί. Και άκουσα το εξής, λέει, έλα μωρέ, λέει, και αυτός ο Ιταλός, λέει, που βγάλαν Ιταλοί, ας πούμε, σιγά, είναι κάτι, λέει, ανάμεσα σε Λαζόπουλο και τον Πανούση, ας πούμε. Μάλιστα, το να είσαι κάτι ανάμεσα στο Λαζόπουλο και τον Πανούση είναι κακό, έτσι, κατά τους, ξέρετε,
Ευαγγελάτους, κατά τους πρεδεντέδες κλπ. Ενώ ας πούμε το να είσαι κάτι ανάμεσα σε Άδωνη και Βορύδη είναι πολύ καλό, έτσι. Από την άλλη βέβαια είναι και θέμα οπτικής γωνίας, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι πώς το βλέπει κανείς. Για παράδειγμα, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, ο Άδωνης είναι ο μεγάλος κωμικός που υπάρχει στον πλανήτη, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν κάποια στιγμή η ανθρωπότητα εξελιχθεί, λέμε τώρα, λέμε, έτσι, γιατί αιώνες το λέμε, αλλά δεν ξέρω, αργεί. Λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να εξελιχθούμε και βλέπεις τα βιντεάκια αυτά του Άδωνη, ας πούμε, φαντάζομαι θα πέφτει πολύ γέλιο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μετά, δεν ξέρω, αυτός λέει, οι άνθρωποι έχουν διαστροφές. Γιατί υπάρχουν τύποι που ψηφίζουν τον Άδωνη, έτσι. Οπότε, μάλλον ο Άδωνης, δεν ξέρω, το σκεφτόμουν χθες, πρέπει να είναι η θρησκεία της διαστροφής. Δηλαδή, είναι το αποκορύφωμα, ρε παιδί μου, της διαστροφής. Μάλιστα, κάποια στιγμή φώναζε, τον άκουγα κάπου, ας πούμε, ότι είναι κομμουνιστής. Μπερδεύτηκα όμως, γιατί από τη μία λέει ότι είναι κομμουνιστής, αλλά από την άλλη λέει δεν του άρεσε ο Μάρξ, γιατί δεν ήθελε να του πάρουν την περιουσία οι άλλοι. Περίεργα πράγματα. Δεν ξέρω. Ποιους εννοούν οι άλλοι, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό. Την περιουσία του Άδωνη, τώρα την πάρουν οι άλλοι. Τώρα βέβαια, αν την πάρει η τράπεζα, δεν έχει, αυτή προφανώς δεν είναι άλλη, είναι δική μας. Δηλαδή, άμα τα πάρουν δική μας, εντάξει, ρε παιδί μου, δική μας. Οι άλλοι. Ποιοι είναι τώρα οι άλλοι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λέει διάφορα αστεία ο Άδωνης. Μάλιστα, με μια φίλη, μια μέρα τη συζητάγαμε και μου λέει, ρε φίλε μου, λέει, ας πούμε, και αυτή η εξωγήινη μου λέει, ας πούμε, που λένε μερικοί, άμα κατέβουν, λέει, και τους δούμε, θα αλλάξει, λέει, ξέρω εγώ, ο κόσμος, δεν θα πλακωνόμαστε μετά μεταξύ μας, θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, θα αναγκαστούμε να εξελιχθούμε, να λειτουργήσουμε σαν ανθρωπότητα και να μην είμαστε όλο πολέμους. Και, αλλά το σκεφτόμασταν και μου λέει, τι να τους κάνουν αυτούς οι εξωγήινοι, δηλαδή, τι να τους κάνουν. Και το σκέφτηκα εγώ, λέω τώρα, πού θα μπορούσε να είναι χρήσιμος ο Άδωνης, ας πούμε, στα άλλα πλανητικά συστήματα, τέλος πάντων, τα πιο εξελιγμένα. Και σκέφτηκα ότι κάπου θα είναι, δηλαδή ζωολογικό κήπο δεν έχουν εκεί. Έχουν, δεν μπορεί, θα έχουν ζωολογικούς κήπους. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα μπορούσε και ο Άδωνης ακόμα να βρει έτσι τη θέση του στο σύμπαν, να πηγαίνουν τα παιδάκια, τα εξωγηινάκια, ας πούμε, και να τους λένε οι γονείς τους, το βλέπετε αυτό, μην γίνεται έτσι. Κάτι τέτοιο νομίζω θα μπορούσε να συμβεί. Λοιπόν, για να καταλάβουμε δηλαδή και ότι όλοι είναι χρήσιμοι, έτσι, όλοι είναι χρήσιμοι, με αγάπη τους σε όλους, ας πούμε, ναι, και στον Άδωνη ακόμα, που από τι υπέρβαση είναι αυτή, Παναγία μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τον Άδωνη, που είναι και μαρξιστής, κομμουνιστής, τα έχει μπερδέψει λίγο, δεν ξέρει τι γίνεται, δεν έχει σημασία όμως. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα σε αυτή τη ζωή, έγινε και αυτός ο Μητσοτάκης, λέει, έγραψε βιβλίο, τώρα με Πάρκινσον όπως το έγραψε, δεν ξέρω, κάποιος άλλος το έγραψε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και λέει, δικαιώθηκε, λέει, παιδιά Μητσοτάκη, δικαιώθηκε. Γιατί τα έλεγε ο Μητσοτάκης ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα, λέει, θα μπει στο Δημοτού. Λογικό είναι ότι δικαιώθηκε, το ήξερε αυτός. Τα είχαν συμφωνήσει χρόνια. Αυτά δεν γίνονται έτσι ξαφνικά. Είναι μελετημένα, αυτό δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά και οργανωμένα. Λοιπόν, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχαν πάει διάφοροι εκεί πέρα. Με πιο γλέζος είχε πάει και χειροκροτούσαν αυτοί. Ποιο να είναι το Μητσοτάκη, για ποιο λόγο. Επειδή είχε κλέψει τα αρχαία, επειδή, ας πούμε, πώς το λένε, είχε πει, ας πούμε, ότι έλα μου τώρα με το όνομα του Μακεδονία στα Σκόπια, ας πούμε, θα το ξεχάσω 10 χρόνια, οι μαλάκες είναι οι Έλληνες, ας πούμε. Και, εντάξει, μπορούμε να πούμε διάφορα τώρα, διάφορα άλλα. Τι να πει κανείς. Αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, και απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει που θα είναι η μελλοντική κυβέρνηση και είναι πιο προοδευτική, λέει αυτή, και τέλος πάντων, και ξέρω εγώ, και διάφορα περίεργα τέτοια. Και λέει, αυτή λέει, θα κάνω τώρα πώς το είπανε, μια ομάδα, λέει, σοφών της αριστεράς. Λες, εντάξει, παιδί μου, καλό ακούγεται, έτσι, μαζευτούν 5 διανοούμενοι, ξέρω εγώ, θα πίνουν κανένα καφέ, λέγανε μια μαλακία. Λοιπόν, γιατί η φιλοσοφία στις μέρες μας αυτό είναι, δεν είναι η φιλοσοφία η παλιά, έτσι, μην μπερδεύεστε. Και ποιον βάλαν πρόεδρο, τον Κωνσταντόπουλο, ρε εσύ. Ρε τον Κωνσταντόπουλο, ρε. Αυτός δεν μπορούσε να γίνει πρόεδρος στον Παναθηναϊκό, μια εβδομάδα έκατσε. Θα γίνει. Δεν ξέρω. Αυτά τώρα όταν τα σκέφτομαι, εγώ κατεβάζω δονήσεις. Αρχίζω και δεν ξέρω κάτι παθαίνω. Και θα αρχίσω τα πινελίκια τώρα και δεν κάνει, παιδιά, να εξελιχθούμε λίγο, ας πούμε, να το ξεπεράσουμε. Οπότε θα μας βάλει κανένα τραγουδάκι ο Μενέλος, να ανεβάσω λίγο δόνηση, να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Άντε, πάμε, μένε. Yeah.
το μυρογνωμόνιο, κορίτσι μου, δαιμόνιο, και με έδρισε το πάθος. Στο παιδικό μου αρμόνιο φωλιάζει ένα τελώνιο της μάνας μου ο τάφος. Βγάζει λουλούδια πλαστικά, βρικόλακες θηλαστικά, και μου φύγε ο τάφος. Στου παρατάει το ακρογιάλι της μαγορονίσου το τσουβάλι, και από μέσα σε δροβάλι ο πατερούλης μας ο Στάλιν. Παρέα με τα αγαπιά να τραγουδάει μοναχτά, αντεγάμι, αντεγάμι σου εργατιά. Παρέα με τα αγαπιά να τραγουδάει μοναχτά, αντεγάμι, αντεγάμι σου εργατιά. Θάλασσα στα πρόβατα μετράνε τα καμώματα της Πινελόπης Δέλτα. Φάγει Οδυσσέα πτώματα και ξέρασε τα ονόματα για ούρτι με κουφέτα. Κάτω από το μαξιλάρι μου το ξύλινο μουλάρι μου ξυλώνει την κουβέρτα. Στου παρατάει το ακρογιάλι της μακορονίσου το τσουβάλι, και από μέσα σε τροβάλι ο πατερούλης μας ο Στάλιν. Παρέα με τα αγαπιά να τραγουδάει μοναχτά, αντεγάμι, αντεγάμι σου εργατιά. Παρέα με τα αγαπιά να τραγουδάει μοναχτά, αντεγάμι, αντεγάμι σου εργατιά. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Τζίμις. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε αυτό. Άντε γαμίσου εργατιά. Μας τα έχετε πρίξει, να πούμε. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα τι έπαθες με τους εργάτες. Έπαθα, ρε φίλε. Αυτή φταίνε για όλα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Βγαίνουν στον δρόμο, δες μου ένα πεντάρικο παραπάνω, ένα πεντάρικο παραπάνω. Λες και άμα το δώσουν, δεν το πάρουν πίσω μετά με άλλο τρόπο αυτοί. Καταλάβες. Μετά είναι, λέει, του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού, οι εργατοϊπάλληλοι, οι αρχιδοϊπάλληλοι, οι οποίοι μόνοι τους. Μην ενωθούμε. Άμα δεν πειράζει σε μένα, μπα γαμηθεί ο άλλος, να πούμε. Εγώ να βολευτώ. Πήγα προχθές στην τράπεζα και του πήγα μια απόφαση του Άλλου Πάγου, ας πούμε, το 2001. Που λέει απαγορεύεται, λέει, να έχει επιτόκιο είτε σε κάρτες είτε οτιδήποτε πάνω από 6%. Εγώ θα δει κάρτα μου είχε 19,5%. Πάω στην τράπεζα, στον εργάτη, έτσι. Στον εργαζόμενο. Δεν πήγα στο τραπεζίτη, δεν θα το βρει αυτό.
Παρότι είμαστε συνάδελφοι, δεν με δέχονται. Εμένα είμαστε ανταγωνιστικές τράπεζες. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, οι τραπεζίτες. Λοιπόν, στον εργάτη, αυτόν τον παπάρα, ο οποίος 700 ευρώ του δίνουν, ξέρω κάτι ψίχουλα πόσο του δίνουν εκεί πέρα, έτσι, και σε βάζει τον Λούκι. Και του λέω, τι λέει εδώ, ρε φίλε. Εδώ του λέω, λέει ότι με κλέβετε. Γιατί εγώ ήρθα το λέω μετά το 2001 και πήρα ένα δανειάκι, ας πούμε, και δεν με κλέβετε συνειδητά. Αν μου λέει, δεν ξέρω εμείς αυτό. Τι δεν ξέρει, καραγκιόζη μου, και δεν το ξέρει. Του λέω, εγώ θα πηγαίνω στα δικαστήρια να είμαι εκεί πέρα να μαθαίνω τι γίνεται στον Άριο Πάγο. Αυτά κοινοποιούνται για εσά, για τι τράπεζε. Εσύ τα ξέρατε. Συνειδητά με κλέβετε. Καταλαβες. Παρετήσου, ρε αγόρι μου. Παρετήσου. Σταμάτα να πήρετε στα λαμόγια. Γιατί άμα το κάνει, ή αν λες την αλήθεια στον πελάτη που σου έρχεται, δεν θα μπορεί να γίνει αυτό το χάος. Εσύ το κάνει. Για να την πολίτσα σου πει, μη χάσω τη μισθουλάκο μου. Καταλαβες. Να πάει γαμηθούν οι άλλοι να πούμε. Άντε γαμίσου εργατιά. Άσε το διάλογο λαμόγια να πούμε. Καλά λέει ο Τζίμις. Λοιπόν, άντε κατέβασα τον Ίσης τώρα να πούμε. Λοιπόν, by the way. Και κάποια στιγμή θα τα πούμε όλα, έτσι. Και αντε γαμίσου δανειολήπτη και όλα. Γιατί όταν το ξέρεις, ας πούμε, δεν πάει να κάνεις κάτι. Δεν τον οργανώνεσαι. Κάθεσαι εκεί μόνος, καραγκιόζεις, ας πούμε. Και μετά φταίνει οι άλλοι πάντα. Ποτέ εμείς, ποτέ παιδιά, ποτέ. Πάντα φταίνει οι άλλοι, πάντα. Λοιπόν, αυτά. Πάντα φταίνει οι άλλοι. Μιας και τώρα λέγαμε για τον Τζιμάκο. Έχει ένα πολύ ωραίο σοου, έτσι, για να δείτε και λίγο το τι σημαίνει καλλιτέχνης, ας πούμε. Ότι μέσα από ένα απλό πραγματάκι, αν το δεις, και με χιούμορ και με χίλια δύο πράγματα, μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Θα έχετε δει, ας πούμε, τι γίνεται με αυτές τις επαναστάσεις της τάχα μου που γίνανε στην Αφρική, ας πούμε. Ας πούμε, η Αίγυπτος ήταν μια χώρα σχετικά, ρε παιδί μου, πολιτισμένη σε σχέση με την υπόλοιπη Αφρική. Τώρα ξαφνικά ξαναπήγε το Ισλάμ εκεί πέρα. Ανέβηκε πάλι ο Ισλαμισμός και τι γίνεται, με νόμο πια, έτσι, επειδή επιβλήθηκε αυτό το Ισλαμαμπάντε, ότι της κατά είναι αυτό εκεί πέρα κάτω, ο μεσαίωνας που ζουν αυτοί εκεί, δεν τον περάσανε ακόμα, όχι ότι εμείς ζουν σε κανένα φως, τέλος πάντων. Λοιπόν, επιτρέπονται πλέον, δηλαδή, με νόμο οι κλιτεροδοκτωμές, μπούρκες, ξέρω εγώ, περίεργα, όλος αυτός ο φασισμός, ας πούμε, η Χρυσή Αυγή, ρε παιδί μου, της εκεί πέρα κάτω, όλος αυτός ο φασισμός, δηλαδή οι γυναίκες να βασανίζονται και χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, πολιτισμός, προχωράνε και αυτοί. Λοιπόν, ο Τζιμπάκος λοιπόν έχει κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ιδιοφυΐες, όπως ακριβώς το ξέρουμε, όπου βγαίνουν δύο τύπισες, δύο κοπελιές, οι οποίες είναι ντυμένες με μια μπούρκα, ξέρετε, μαύρη, δεν φαίνεται τίποτα, ρε παιδί μου, είναι τα μάτια μόνο, οι οποίες χορεύουν και κάνουν κάτι, έχει και δύο, αυτά που θα θεντιζάρικα, οι σουλίνες, θα σας πω και μετά για τις σουλίνες, που θυμήθηκα τώρα που το έλεγε ο Τζιμάκος, και χορεύουν εκεί, πως κάνουν στην τυζές, αλλά με την μπούρκα. Μέχρι που κάποια στιγμή βέβαια γυρίζουν ανάποδα αυτές και πέφτει παιδί, το φόρεμα και είναι γυμνές από μέσα. Και γιατί, όπως λέει και ο Τζίμις, όλοι επιτρέπονται αρκεί να μην φαίνεται το πρόσωπο. Το πρόσωπο να το κρύβουμε. Τώρα τα άλλα, μια χαρά. Λοιπόν, έτσι τόσο ιδιοφυΐες, ας πούμε, το έχει δείξει όλη αυτή την βλακεία ο Τζιμάκος. Και είπε και ένα άλλο αυτό με τις σωλήνες, λέει. Έχω κάτι φίλους, λέει, μου λένε πάμε στο Σουλινάδικο. Σουλινάδικο. Ποιοι Σουλινάδικο, ρε, που στη Σουλινάδικο, ξέρετε, τα στην Τζάρικα που έχουν αυτές τις σωλήνες και πάνε χορεύτηκες, ας πούμε. Και το μεταξύ, λέει, πήγε κάποια στιγμή και αυτός να δει πώς είναι τα Σουλινάδικα. Και απ' έξω, λέει, ήταν γαβγίζανε, ήταν κάτι τζιπ, κάτι ντάτσου, να πούμε. Και είχαν σκυλιά επάνω και είχαν γαμηθεί στο γάβγισμα τα σκυλιά. Και μετά κατάλαβε ότι όλοι αυτοί φεύγαν με τη γυναίκα τους να πάνε σε κάνα στην Τζάδικο, αλλά λέγανε ότι πάνε για κυνήγι. Και πέρανε και τα σκυλιά μαζί και καλά ότι πάνε στο κυνήγι και πήγαν στα Σουλιανάδικα. Στα Σουλιανάδικα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία γίνονται στον πλανήτη που ζούμε. Είπαμε ανιδιοτελής βλακεία. Ανιδιοτελής, παιδιά, όση βλακεία θέλετε και ζητάει η ψυχή σας, είσαστε στο σωστό σημείο στο σύμπαν. Λοιπόν, τραγουδάκι με δεν λέει. Και επανερχόμαστε. 1, 2, 3, come on! Yalla, yalla! Η ζωή έχει μια πόρτα, μια πόρτα πονηρή, με ένα κόκκινο ποτάκι και πληρώνεις για να δεις. Έχει και υπογραφή
σε ταμπέλα πλαστική. Σουζάνα, 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 η πουτάνα η ζωή. Σεξ, φαΐς, κατά και ύπνος, εργασία και χαρά. Μια ζωή να περιμένεις, να γαμίσεις την ουρά. Με φαντάρους και φρύκια. Τι κάνω να φύγω δειλά, δεν έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα χαλά στη σειρά, σε please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κυλί μια χαλιά. Σουζάνα, 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 η πουτάνα η ζωή. Σουζάνα, 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 η πουτάνα η ζωή. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια να βγει. Μόλις είναι να μπεις, λίγο πριν την επαφή. Σουζάνα, 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 η πουτάνα η ζωή. Λοιπόν, Μενέλη, το αποφάσισα το τελευταίο κομμάτι που θα παίξεις για σήμερα, όταν τελειώσει η εκπομπή, δηλαδή σε κάνα μισά ώρα που τελειώνουμε, θα είναι το άντε γαμίσου εργατιά. Ξαναβάλτο. Δηλαδή, μπας και το εμπεδώσουμε και σταματήσουμε να είμαστε υπάλληλοι και σκλάβοι. Έλεος, δηλαδή, πια με αυτή την ιστορία. Έλεος δεν πάει άλλο. Και μια και το λέω αυτό, έχω να κάνω μια πρόταση. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η πρόταση. Επειδή λοιπόν ξέρουμε ότι ζούμε σε μια εποχή που αν δεν ενωθείς με τους άλλους, τη γάμισες. Συγγνώμη για τη γλώσσα, αλλά να μιλάμε, να καταλαβαινόμαστε, ας πούμε. Τι γάμισες, λοιπόν, άμα δεν συνεργαστείς. Δεν λέω παράτησε τη δουλειά σας, γιατί είναι δύσκολο πράγμα αυτό, όσοι έχετε ακόμα, βέβαια. Όπως λέει και ο Τζίμις, το καλύτερο ανέκδοτο λέει, που έχω στην φετινή παράσταση είναι τι δουλειά κάνεις. Τι δουλειά κάνεις, μιλάμε για ανέκδοτο. Αλλά by the way, ακόμα και εσείς που έχετε δουλειά, αλλά και εσείς που δεν έχετε δουλειά, πιάστε τους φίλους σας. Πηγαίνετε για καφεδάκι στην εξοχή, στο σπίτι, δεν ξέρω πού. Και αρχίστε να σκέφτεστε τι θα κάνετε. Ενωθείτε. Ένας μπορεί να έχει κάτι, ένας κάτι άλλο, ένας κάτι άλλο. Ενωθείτε και αρχίστε να δημιουργείτε. Μικρά πράγματα στην αρχή. Δεν λέω εγώ ότι μπορεί να φτιάξει κανείς, δεν ξέρω τι. Και σταματήστε να περιμένετε να σας σώσουν άλλοι. Δεν θα σας σώσει κανένας. Λοιπόν, αυτά είχα να πω προς στιγμή. Έτσι. Ακόμα και εσείς που έχετε δουλειά, σκεφτείτε. Αφιερώστε λίγο χρόνο αντί να βλέπετε την τρέμη, ας πούμε, και τον πλευρεντήρι να σας. Μολύνουν τον εγκέφαλο και να δημιουργήσουμε κάτι. Ο καθένας, δεν ξέρω, με πέντε φίλους του, με αυτό, δεν ξέρω πώς, κάτι πρέπει να δημιουργήσουμε, να αρχίσουμε να ζούμε και να παράγουμε, διότι αλλιώς μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Έτσι. Άστα να πάνε. Λοιπόν, τι να πω τώρα εγώ, ξέρω εγώ τι να πω. Θα πω, ξέρω, τέλος πάντων, τα πάμε όλα πάλι σήμερα. Να πούμε κανένα. Α, λέγαμε για την ανιδιοτελή βλακεία. Υπάρχει στον πλανήτη. Πραγματικά, δηλαδή, απορώ γιατί φαντάζομαι ότι όταν κατέβουν εξωγήινοι θα μας δώσουν ένα μετάλλιο. Δεν μπορεί. Ένα μετάλλιο βλακεία θα το πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και με καμάρι θα το φοράμε. Τέλος πάντων, για να καταλάβετε το άντι βλακεία, την εποχή που ζούμε τώρα, έτσι, όλα αυτά που γίνονται, που καταραίουν όλα. Βλέπω ένα φίλο προχθές
Και ήταν, τα είχε πάρει, ρε παιδί μου, στο κρανίο. Αυτός είναι δάσκαλος, είναι σε ένα σχολείο, το σπίτι κάπου ΤΕΙ, ξέρω εγώ τι κατά είναι, κάπου. Και τα είχε πάρει με μια. Πώς το λένε, μια συνδασκάλα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, η οποία ο άντρας της ήταν στην αεροπορία, δεν ξέρω, πήρε σύνταξη, αλλά τώρα δουλεύει σε μια ιδιωτική. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, από ό,τι μου εξηγούσε, παίρνει κανένα δεκάρικο, κάτι σύνταξη, κάτι στην άλλη εταιρεία που δουλεύει, ας πούμε, και αυτή στο μισθό εκεί στη. Τέλος πάντων, είναι μια χαρά οικονομημένη, τέλος πάντων, οι άνθρωποι, οι οποίοι από ό,τι μου λέγανε έχουν μια μεζονέτα τριόροφη με ασανσέρ εσωτερικό. Ρε παιδί μου, πού να ανεβαίνει στο δίδυμο με τις σκάλες, τέσσερα ασανσέρ, ας πούμε. Και έχουν και υπηρέτρια. Έχουν και υπηρέτρια αυτή. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν η υπηρέτρια, ρε παιδί μου, πήρε το ασανσέρ. Με κατεβάσει τα σκουπίδια, τώρα κάποια δουλειά πήγε να κάνει και αντί να πάει από τις σκάλες, πήρε το ασανσέρ. Και έγινε έξαλλη. Έγινε έξαλλη η κυρία, να πούμε. Που πώς τολμάει η υπηρέτρια να πάει το ασανσέρ. Έλεος, είχε γίνει έξαλλη, λέει, έβριζε όλη την ημέρα. Τη χάλασε την ημέρα το τσουλί, να πούμε. Πήρε το ασανσέρ, η κατώτερη. Αυτή τώρα το μεταξύ, άμα το αναλύσουμε λίγο, είναι αγάμητη. Έτσι, παιδιά, είναι αγάμητη. Ας πούμε, δεν την ικανοποιεί ο άλλος, κάτι γίνεται τώρα. Εκεί πέρα μέσα και δεν. Τη βρωμάνε, τη ξυνίζουν τα πάντα, γιατί από ό,τι μου λέγει αυτός ο φίλος, όλη η μέρα είμαι στη μύρλα. Δηλαδή, καλά είναι τα λεφτά, αλλά μέσα μαλάκα, παιδιά, όσα και να έχει. Μύρλα και μιζέρια, ας πούμε, έτσι. Αλλά φανταστείτε τώρα, νοοτροπία, ρες. Νοοτροπία. Η κυρία, να πούμε, και η υπηρέτρια, λέει. Πήρε το ασανσέρ, υπηρέτρια. Άκουσον, ας πούμε. Και καθόμαστε τώρα εμείς και λέμε διάφορα. Άλλοι πάλι, εχθές έπαιζε Μπαρσελόνα Ρεάλ, δεν ξέρω αν το είδατε. Νίκη στη Ρεάλ. Λοιπόν, έβλεπα και στο Facebook, ας πούμε, χαμός. Αυτό, σας κάναμε, σας δράναμε. Οι Έλληνες τώρα, έτσι. Σας κάναμε, όχι εμείς σας κάναμε, κολόι, εδώ παλιό Μαδριλένι, παλιό Μπαρσελονέζι. Λέτε πως πάνε καλά αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ ο κόσμος χάνεται, ας πούμε, και αυτοί ασχολούνται με τι. Και η βλακεία λοιπόν, η ανιδιοτελής τώρα, είναι τόσο μεγάλη που κάποια στιγμή από έναν τύπο διάβασα και φιλοσοφία για αυτό το πράγμα. Ότι λέει, είναι σωστό, λέει αυτό, να τσακωνόμαστε για τη Ριάλ και τη Μπαρσελόνα, γιατί είναι μακριά. Και έτσι δεν είναι πάνθεκος Ολυμπιακός, δηλαδή που πας στο γήπεδο και πλακώνεις με τον άλλον. Να το βγάζεις, ας πούμε, χωρίς να κινδυνεύει το παιδί σου και αυτά. Καταλάβετε. Δηλαδή έχει και φιλοσοφία ο άλλος. Φιλόσοφος. Και λες μετά, τι κάνω τώρα εγώ σε τον πλανήτη μου. Μου πείτε, δηλαδή, όχι, εξηγήστε μου. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχω υπαρξιακό πρόβλημα. Κάποιος να μου το λύσει. Δεν μπορώ, με ναι, βάλει τραγούδι.
take me by you. It's strange what desire will make foolish people do. No. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Τι λέγαμε, ξέρω τι λέγαμε, για αυτή την ανιδιοτελή βλακεία που υπάρχει στον πλανήτη. Τι να πω, αντιμετωπίζω και εγώ, τα δικά μου, ρε παιδιά. Δηλαδή, τραβώ και εγώ τις δυσκολίες μου, ας πούμε. Για παράδειγμα, όταν γινόταν η ανάληψη εκεί στις 21 Δεκεμβρίου, να μου χάλεσε τηλεόραση. Κάποιο μήνυμα από το σύμπαν, δηλαδή μη βλέπεις τον Ευαγγελάτο. Του λέω, ρε παιδιά, δεν είναι, είναι επαγγελματική διαστροφή. Κάνω μια εκπομπή, πρέπει να ενημερώνω με τι γίνεται, ας πούμε. Όχι, μου λένε να παναγαμηθείς. Δεν το πάνε έτσι. Τέλος πάντων, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα. Απλά έχω κατεβάσει τον ίσης τώρα και ρίχνω κανένα πινελίκι. Χρειάζεται και αυτό γιατί έχω τσιτώσει με αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων, δεν δούλευε. Πάει, τάπεξε, ας πούμε, καινούργια τηλεόραση να πούμε. Μεγάλη με αυτά τα συστήματα, τα JPEG, πώς τα λένε αυτά που πιάνεις τα ψηφιακά. Τσάμπα τα λεφτά. Τέλος πάντων, είχα μια παλιά, η οποία όμως δεν δούλευε αυτό το τηλεκοντρόλ, ας πούμε, το ξέρετε τώρα. Κάτι, κάποιο πρόβλημα, όχι το τηλεκοντρόλ, το σύστημα που παίρνει η τηλεόραση δηλαδή. Δεν γαμιέται να πούμε, πάρουμε αυτή, θα σηκώνεις, θα αλλάζεις κανάλι. Τώρα μιλάμε για πολύ δύσκολα πράγματα, έτσι, είσαι αραχτός στο κρεβάτι σου τώρα, ας πούμε, βλέπεις με ταινιούλα, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή τελειώνει, βγαίνει ο Άδωνης, δεν αντέχεις. Θες να αλλάξει κανάλι, πρέπει να σηκωθεί τώρα. Πόπο να πα, α πούμε, εκεί πέρα. Και δεν είναι ότι πα, δηλαδή παλιά. Για το σκέφτηκα. Λέω ρε παιδί μου, παλιά, πώς το κάναμε που δεν είχαμε λίγο εδώ. Αλλά είχε δύο κανάλια όλα και όλα. Πάντα έχει μία τώρα, μία τάλλο. Διάλεγε τέλος. Δεν σ' άρεσε τίποτα, την έκλεινε. Δεν είχε εθιστεί ακόμα. Η τηλεόραση έπαιζε όταν ήθελε. Λοιπόν, τώρα είμαστε κεθισμένοι, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τέλος πάντων, και τώρα ξέρετε, το ένα κανάλι είναι στο 3, ας πούμε. Μετά θες να πας σε ένα άλλο και είναι στο 43. Πρέπει να τσουκου, να δηλαδή μισή ώρα να το βρεις. Και δεν μπορεί να το φτιάξεις κιόλας, γιατί δεν έχεις το τηλεκοντρόλ να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν τα πιάνει κιόλα. Γιατί δεν έχει και αυτό το ψηφιακό, να πούμε, το σύστημα, είναι παλιά. Οπότε πιάνει δύο κανάλια, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το έχω στο Star, όχι για τις ειδήσεις, απλά το βράδυ που βλέπω καμιά ταινία, ας πούμε, ξέρω εγώ, άμα βάζει καμιά φορά. Αργά να κοιμηθώ. Λοιπόν, ένας φίλος όμως που κατάλαβε το δράμα μου, ο Δημήτρης, ο φίλος μας, κατάλαβε το δράμα που περνάω, ας πούμε, μου λέει: φίλε, έχω μια τηλεόραση. Μου λέει: δεν μπορώ να χρησιμοποιώ εγώ. Ας τη δώσω, ας πούμε. Μπράβο το παιδί, τέλος πάντων, οκ. Okay. Είναι αυτή η αλληλεγγύη, τέλος πάντων, που υπάρχει μεταξύ των κατοίκων αυτού του πλανήτη της ανιδιοτελής βλακείας. Μου τη φέρνει ο άνθρωπος. Αυτή τώρα έχει τηλεκοντρόλ, έτσι. Έχει τηλεκοντρόλ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σηκώνεσαι, αλλά πιάνει μόνο Μέγκα. Δεν πιάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή πιάνει κάτι CNN, κάτι περίεργα να πούμε, κάτι, δηλαδή πιάνει μόνο Μέγκα. Τώρα, πώς να. Δηλαδή, αντέχετε το Μέγκα συνέχεια. Δεν αντέχετε. Δεν αντέχετε, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορείς. Και παιδιά, ακούστε τώρα τι μου συμβαίνει. Δηλαδή, όταν το συνειδητοποίησα, λες, τώρα ή ο Θεός μου κάνει πλάκα, ή πραγματικά αυτόν τον πλανήτη, όσο σουρεαλισμός δηλαδή, κρίμα που δεν είναι ονταλή εδώ, κρίμα που δεν είναι ονταλή. Τέλος πάντων. Όπου τώρα, ας πούμε, βλέπεις το Μέγκα, ρε παιδί μου τώρα, ας πούμε. Κάποια στιγμή όμως γίνεται πρετεντέρης, δεν αντέχεις, δεν μπορείς, λες Παναγία μου, δεν μπορώ τώρα να πάθω και καμιά αρρώστια να πούμε, πρέπει να αλλάξω κανάλι. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω κανάλι, αλλάζω τηλεόραση παιδιά. Μα την Παναγία σας μιλάω, δηλαδή υπάρχει μια τηλεόραση εκεί που την έχω σε ένα σκρίνιο, όπως τα λένε αυτά, δεν ξέρω, και πρέπει τώρα να σηκωθώ, να βγάλω, να την κλείσω, να βγάλω τα καλώδια, ξέρετε, να την αποσυνδέσω ας πούμε, να την κατεβάσω κάτω εκεί πέρα δίπλα ας πούμε, που έχω την άλλη, να πάρω την άλλη, να τη βάλω
επάνω, να ξανασυνδέσω τα καλώδια, να δω το χριστιανικό το Star που μου αρέσει. Δηλαδή τρομερά πράγματα. Άλλος αλλάζει κανάλι, εγώ αλλάζω τηλεόραση, παιδιά. Φοβερό. Φοβερό πράγμα. Δες το, ας πούμε, αν το βλέπεις σε ταινία τώρα αυτό, πήγαινε σινεμά και το βλέπεις σε ταινία, θα λέγεις εντάξει τώρα, τα παραλέει και ο σκηνοθέτης, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Η ζωή είναι πιο μπροστά από τους κινηματογραφιστές. Άντε, πάμε, ναι, βάλε κανένα τραγουδάκι. Young.
Εσύ, Ελένη, να την πετάξω εγώ τη τηλεόραση. No problem, αλλά κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Παράδειγμα, ας πούμε, εχθές παράδειγμα, έτσι, είδα λίγο αυτό τον Εσαγγελάτο. Πολύ καλός άνθρωπος κι αυτός. Και ρε παιδί μου, ενημερώθηκα. Δηλαδή, πώς να μην ανημερωθώ. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τι ενημέρωση πήρα. Μου είπε αυτός ο Εσαγγελάτος, ο οποίος για να τον έχουμε εκεί πέρα να φοράει και κουστούμι, ξέρω εγώ, κάτι θα ξέρει. Δεν μπορεί να τον έχουν έτσι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Κάτι θα ξέρει αυτός για να τον βγάζουν στην τηλεόραση. Φοράει και κουστούμι, ξέρω εγώ, είναι χαμογελαστός. Δεν μπορεί, κάτι θα σκαμπάζει. Είπε ότι το ευρώ είναι το σπίτι μας. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα ότι μένω κάπου αλλού. Αλλά είναι, λέει, το σπίτι μας το ευρώ. Καταλαβες. Δεν είναι το σπίτι σου αυτό που νομίζεις. Το σπίτι σου είναι το ευρώ. Αλλά έκανε υπέρβαση, παιδιά. Έκανε υπέρβαση μεγάλη ο Εσαγγελάτος. Είχε και τον κύριο Μπάμπη δίπλα. Καταλαβαίνετε τώρα. Και είπε, λέει, άμα λέει, γιατί λέει να μην χωράμε εμείς το ευρώ, να μην χωράει η Γερμανία, ρε παιδί. Να φύγει η Γερμανία, μείνουμε μόνοι μας εμείς, οι υπόλοιποι. Μπράβο του. Μπράβο του, παιδιά. Δηλαδή, και ο κύριος Μπάμπης, παιδιά, συμφώνησε. Συμφώνησε ο κύριος Μπάμπης. Δηλαδή, θα δούμε πράγματα που δεν θα τα πιστεύουμε. Δηλαδή, αν δείτε ποτέ τον Αλαφούζο να βγαίνει με πανό στον δρόμο, αυτό, μην παραξενευτείτε. Άμα ας φύγει η κάνουλα και τα λεφτά δεν ρέουν για αυτούς, όχι για εμάς, για αυτούς, όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Μου λες, ήθελα να ενημερωθώ, γιατί δεν ήξερα από το σπίτι μου, εσύ, Ελένη. Δεν ήξερα. Μου το πει ο Εσαγγελάτος, ας πούμε. Μου λέει, το ευρώ είναι το σπίτι σου, μου λέει. Μου το πει και ησύχασα. Εγώ ησύχασα. Έχω σπίτι, το ξέρω, έχω σπίτι. Δεν έχει σημασία να δεν είναι στον δρόμο. Δεν είναι... Άμα έχει σπίτι, είναι όλα καλά. Λοιπόν, γι' αυτό δεν μπορώ, καταλάβες. Είναι... Αυτές οι κωμωδίες. Ποιο βίντεο κλαπ τώρα, δηλαδή, πού να τα βρει αυτή την κωμωδία, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και δωρεάν, έτσι, δωρεάν. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πω, το ξέχασα. Είναι και αυτό το Αλτσχάιμερ, μεγαλώνω και εγώ, χουφταλίζω. Το λέω και σε κάτι φίλους μου, ας πούμε, δεν με καταλαβαίνουν, μου λέει, όχι, δεν είναι έτσι. Κάτι γυναίκες θέλουν το κορμί μου, δεν παιδιά, τους λέω, μεγάλωσα, χουφταλώσα. Αυτά από τα παλιά τώρα. Όχι, μου λένε, επιμένουν αυτές, επιμένουν. Τι να κάνω, δεν ξέρω να πούμε. Τέτοιο πράγμα πια, ας πούμε. Τέλος πάντων. Κάτι λοιπόν. Α, το θυμήθηκα, εσύ, Ελένη, το θυμήθηκα. Αυτό είναι ειδικά για σένα τώρα, έτσι, δεν είναι για όλους. Είναι ειδικά για τη φίλη μου την Ελένη. Προχωρημένο. Έμαθα λοιπόν από πηγή, δεν θα την αποκαλύψω, ότι στο τέλος του 2013 έχει κανονιστεί στον ΟΗΕ μια ομάδα επιστημόνων. Έχουν κλείσει το ραντεβού, δηλαδή, να γίνει η παρουσίαση στον ΟΗΕ. Και μετά ο ΟΗΕ θα αποφασίσει τώρα, καταλαβαίνετε, ότι θα αποδείξουν, λέει, με επιστημονικά στοιχεία αδιάσυστα, ότι προϋπάρχουμε πριν γεννηθούμε. Άκου τώρα να δεις. Και αυτό θα γίνει στο τέλος του 2013. Έχει κανονιστεί το ραντεβού με τον ΟΗΕ. Λοιπόν, θα πάνε να δεις εις αύριες τώρα να τους πούνε. Έχει γέλιο κατάσταση, έχει πλάκα. Λοιπόν, ένα άλλο που έμαθα, μου είπανε να μην το πω γιατί θα με συλλάβουν. Δεν γαμιέται έτσι, θα με συλλάβουν. Γιατί χρωστάμε, γιατί. Πα, δεν το γλιτώνουμε, δεν πάει στο διάλογο να πούμε. Μας με συλλάβουν για κάποιο σοβαρό λόγο. Το 2014 λέει, πάλι την ίδια πηγή το έμαθα αυτό. Δεν μπορώ να το πω όμως γιατί δεν θέλει. Μου είπε, στο λέω, μου το είδα κιόλας. Ένα βιβλίο, αρκετά μεγαλούτσικο, 180 σελίδες, ένα βιβλίο, στα αγγλικά ήταν. Το καινούργιο Παγκόσμιο Σύνταγμα. Το οποίο θα ανακοινωθεί το 2014, λένε. Λοιπόν, έτοιμο, 8 χρόνια λέει το δουλεύανε, ετοιμάστηκε και το 2014 λέει θα μας το πούνε το καινούργιο Παγκόσμιο Σύνταγμα. Τώρα, εγώ λέω, αν προλάβουν. Αν προλάβουν, έτσι. Αν προλάβουν. Γιατί αυτοί λένε, κάνουμε αυτό. Εντάξει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί ξαφνικά, ρε παιδί μου, αυτή η κυρία Κατίνα που την είχε δει στραβά με την υπηρέτρια, να πούμε, και τα είχε πάρει στο κρανίο γιατί πήρε το χασέρ, να ξυπνήσει. Ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να γίνει. Η φώτος του Αγίου Πνεύματος, δεν ξέρω. Κάτι μπορεί να γίνει, ας πούμε. Λοιπόν, άμα γίνει λοιπόν, πάντως, εδώ το ακούσατε πρώτοι. Λοιπόν, ένα άλλο, να πούμε καμιά είδηση σοβαρή, ας πούμε, που δεν θα την ακούσετε στα κανάλια. Τώρα βέβαια θα μου πείτε και το ίντερνετ. Εντάξει. Έχει πολλή πληροφορία και πληροφορία που δεν βγαίνει, αλλά δεν ξέρεις και από πού έρχεται τώρα αυτή η πληροφορία. Λοιπόν, πάντως, τελευταία, τις τελευταίες μέρες, διακινείται πάρα πολύ μια είδηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή παγκοσμίως στο διαδίκτυο, ότι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ενόχους τον Πάπα, τη Βασίλισσα της Αγγλίας και τον Πρωθυπουργό του Καναδά για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η γνωστή ιστορία με τις παιδεραστίες κτλ. Και βγήκε απόφαση από ό,τι λέει το δημοσίευμα ότι αν δεν παραδοθούν μέχρι τις 4 Μαρτίου θα τους συλλάβουν. Τώρα έτσι λέει το δημοσίευμα, το λέω εγώ, σας λέω και την πηγή, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, δεν μου ανακοινώθηκε εμένα αυτό το τέτοιο, το λέω εγώ, ποτέ δεν ξέρει κανείς.
Μαθαίνω και διάφορα, λέει. Η Ιαπωνία λέει, κάτι γίνεται, λέει, με τα BRICS. Τα Βραζιλία, Ινδία, διάφορα εκεί πέρα. Να φτιάξουν, λέει, ένα κοινό νόμισμα, οικονομικό σύστημα, τέλος πάντων, και να πάει στο διάλογο και οι Αμερικάνοι και οι άλλοι. Όπου άμα γίνει αυτό, θα γίνει κόλαση και χαμός κλπ. Και τέτοια. Και ότι αναμένουν, λέει, ξαφνικά θα μας συνειδητοποιήσουμε, λέει, ότι δεν είναι η Αμερική υπερδύναμη. Πάει αυτή. Τελειώσανε. Για να δούμε, για να δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος που ξέραμε δεν υπάρχει πια. Αυτά που βλέπουμε είναι σημάδια τώρα, όλα αυτά που καταραίουν. Είναι δεδομένο ότι περνάμε σε έναν άλλο κόσμο. Ας ελπίσουμε να βοηθήσουμε όλοι αυτό ο καινούριος κόσμος να είναι πολύ καλύτερος και να μην είναι χειρότερος. Από την άλλη, εμένα, καθίστε μου καίγεται για τον κόσμο που, πώς το λένε, που καταραίει, σιγά τον κόσμο δηλαδή. Okay. Ας ελπίσουμε απλά να βάλουμε το χέρι μας κι εμείς, έτσι να μην κοιμόμαστε, να το κάνουμε λίγο καλύτερο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, μην σας κουράζω άλλο. Θα πάω να ακούσουμε λίγο Τζιμάκο, αυτό το αντεγαμίσου εργατιάνα που έπαχε στο διάλογο, μας έχετε πρίξει τα νεύρα κοροεργάτες να πούμε. Το μόνο που σας νοιάζει να βουλευτεί από 50 ευρώ και στα παπάρια σας η δημοκρατία, στα παπάρια σας και η ισονομία, στα παπάρια σας η ελευθερία, τίποτα. Το σπιτάκι μου, τη δουλίτσα μου και τα βλέπω τηλεόραση. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί γίνονται όλα αυτά. Άντε γαμίσου εργατιάνα, τελειώνουμε να πούμε. Άντε, γεια, θα τα πούμε την Παρασκευή. Πάρ' το μυρογνωμόνιο, κορίτσι μου, δαιμόνιο, και μέτρησε το πάθος. Στο παιδικό μου αρμόνιο φωλιάζει ένα τελώνιο της μάνας μου ο τάφος. Βγάζει λουλούδια πλαστικά, βρικόλακες θηλαστικά και μου φύγε ο τάκος. Στου παρατάει το ακρογιάλι της μακορονίσου το τσουβάλι και από μέσα σε δροβάλι. Ο πατερούλης μας ο Στάλιν παρέα με τα αγαπιά να τραγουδάει μοναχτά αντεγαμί, αντεγαμίσου εργατιά. Παρέα με τα αγαπιά να τραγουδάει μοναχτά αντεγαμί, αντεγαμίσου εργατιά. Στα πρόβατα μετράνε τα καμώματα της Πινελόπης Δέλτα. Φάγει Οδυσσέα πτώματα και ξέρασε τα ονόματα γιαούρτι με κουφέτα. Κάτω από το μαξιλάρι μου το ξύλινο πουλάρι μου ξυλώνει την κουβέρτα. Στου παρατάει το ακρογιάλι της μακορονίσου το τσουβάλι και από μέσα σε δροβάλι. Ο πατερούλης μας ο Στάλιν παρέα με τα αγαπιά να τραγουδάει μοναχτά αντεγαμί, αντεγαμίσου εργατιά. Παρέα με τα αγαπιά να τραγουδάει μοναχτά αντεγαμί, αντεγαμίσου εργατιά. Αντεγαμί, αντεγαμί σου εργατιά.